Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Λέγομαι Θωμάς Μυσυργής. Πώς δουλεύει αυτό? Αυτό είναι το όνομά μου. Κατά κόσμο εσβηδίο Τσάρλι Λίμα Τζούλιετ και πέρσι το Μάρτιο έχω γίνει και Αμερικάνος ραδιοεραστέχνης. Μεγάλη ψωνάρα, ε. Αλφα Δέλτα 2 Φόξ Φόξ. Κύριο Μπράβο, ένα Όσκαρ Φόξ. Μπράβο. Νιου Τζέρσεϊ είμαι εγώ, εσύ ποια πολιτεία είσαι? Λοιπόν, το email μου είναι κάτω. Ό,τι θέλετε, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, μην διστάσετε. Μεγάλη μας τιμή. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον D-Star. Ποιος δεν γνωρίζει τι είναι D-Star? 2, 3, 4, 5. Έχουν ήδη μηχάνημα D-Star. Αρκετοί. Ποιοι έχουν μηχάνημα D-Star, δεν το χρησιμοποίησαν ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν. Πώς? Λοιπόν, το D-Star είναι ένα mode ψηφιακό. Βασικά, θέλω να ευχαριστήσω αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ο Ρέι Νόβακ, ο υπεύθυνος πωλήσεων της Icon στην Αμερική. Ο οποίος του ζήτησα πληροφορίες για το D-Star και μου τις έστειλε αμέσως. Το γνώρισα προσωπικά στο WRTC πέρσι τον Ιούλιο, που πήγαμε, αν δεν γνωρίζετε, πρώτη φορά οι Έλληνες στείλαν άνθρωπο στο WRTC. Όσοι δεν ξέρουν τι είναι WRTC, είναι η Ολυμπιάδα των ραδιοεραστεχνών. Λοιπόν, και οι Έλληνες πήγαν την 7η θέση μέσα σε 55 ομάδες παγκοσμίως. Πήγαν πάρα πολύ καλά. Το κοσάρι του ανθρώπου που πήγε είναι SB2 Delta Sierra Juliet. Ο βιολιστής ο Παναγιώτης. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ο άνθρωπο είναι ο υπεύθυνο πωλήσεων τη Icon. Επειδή το γνώρισα προσωπικά και είναι καλό τυπάκι, του λέω ένα email. Σε παρακαλώ, θα κάνω ένα D-Star σεμινάριο να με βοηθήσει. Μου λέει ό,τι θε. Και μου στείλε πληροφορίε. Εννοείται ότι ευχαριστώ και τον Ισβιένα India W, ο οποίο είναι ο άνθρωπο που έκτισε το δίκτυο του D-Star από το 0 και το υποστηρίζει χρόνια από τότε μέχρι σήμερα. Και φυσικά μου έστειλε και υλικό το περισσότερο που θα δείτε σήμερα από εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μηχάνημα που βρίσκεται ζωντανά εδώ. Είναι το καινούργιο απόκτημα εδώ και 5-6 μήνες, το ίδιο 452. Είναι ό,τι πιο καινούργιο υπάρχει από Icon μεριά, γιατί υπάρχει και από την Κέντρο που θα δούμε, το 75, σε D-Star και λίγη και FM διαμόρφωση. Θα δούμε λίγο τι θα ασχοληθούμε. Ποιο είναι ο σκοπό του σεμινάριου για τον D-Star? Τα σεμινάρια συνήθω συναντιόμαστε. Μαθαίνουμε 5 πράγματα, μπορεί και ένα, μπορεί και καθόλου, αλλά συζητάμε και το κυριότερο μετά πάμε για κατεδάφιση. Είναι κανείς εδώ που δεν ξέρει τι είναι κατεδάφιση? Δεν ξέρετε τι είναι? Εσύ ξέρεις. Εσύ που είσαι από την Αμερική μόνο δεν ξέρεις. Μπράβο. Λοιπόν, η κατεδάφιση βγαίνει για αυτούς που δεν το ξέρουν ίσως, είναι ότι όταν πάμε σε ένα μαγαζί το γκρεμίζουμε. Τόσο πολύ τρώμε και πίνουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε μια εισαγωγή στο D-Star, δεν θα μείνουμε πάρα πολύ. Για μένα το goal, το δικό μου goal για το σημερινό σεμινάριο είναι όσοι έχουν μηχανήματα και πάνε σπίτι τους το μεσημέρι, το απόγευμα ή άλλο το πρωί της πάντων ή το βράδυ, να κοφιγκιουράρουν το μηχάνημα και να μπουν στο ένα και να κάνουν ένα κλεισό. Για μένα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του σεμιναρίου. Θα δείτε ζωντανά, έχω φέρει ένα μηχάνημα Inger Delta 500, ήθελα να φέρω ένα 9700. Αλλά επειδή είχαμε χορό στην Ερδέα πάνω κλπ, άργησα να κοιμηθώ, δεν το βαρέθηκα να το κουβαλήσω, γιατί είχε και πάνω και 9 καλώδια. Όχι Ethernet, όχι triplexer, όχι GPS external για να κάνει τα πάντα όλα. Λοιπόν, θέματα. Εισαγωγή λοιπόν στο D-Star, ποιος είναι ο σκοπός του D-Star. Τι είναι D-Star, λίγο ιστορία, τα πλεονεκτήματα του D-Star συγκριτικά με άλλα modes, πώς λειτουργεί, ποιες μπάντες υποστηρίζει, τι μπορείς να κάνεις με το D-Star, ποιες πόρτες χρησιμοποιεί το D-Star, και όταν λέω πόρτες εννοώ τα repeaters, και όχι τα TCP ports που κάποιος θα μπορεί να φανταστεί, καμία σχέση. Παραδείγματα ρυθμίσεων πάνω στα μηχανήματα,
αυτές οι συγκνήσεις Αμερικανιές που λέω εγώ, Τσάρλι Δέλτα, Δέλτα Ρώμεο, Τσάρλι Σιέρα, που θα τα δείτε σε όλα τα αντίστοιχα μηχανήματα. Τι εννοούν, αν θα μάθετε αυτές τις τρεις λέξεις, έχετε μάθει ότι στα. Απλά σας το λέω. Αυτές τις λέξεις. Τι είναι ριφλέκτορ. Ζωντανά θα δούμε λοιπόν. Αν χρειάζεται registration κάτω να το κάνουμε. Πόσα ριφλέκτορ έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας στον DISTAR χωρίς μηχάνημα DISTAR. Δηλαδή, icon που πηγαίνουμε. Περισσότερες πληροφορίες. Μάλλον δεν θα προλάβουμε να πούμε tips. Αυτό είναι το ίδιο 35%, είναι αυτό το μηχάνημα που έχω φέρει. DISTAR λοιπόν είναι από τις λέξεις Digital Smart Technologies for Amateur Radio. Αυτά είναι τα αρχικά γράμματα των λέξεων DISTAR. Και άμα σας πω ότι δεν το θυμόμουνα, γιατί γέρασα κιόλας εγώ, όταν ασχολήθηκα πριν πόσα χρόνια είναι, 15 χρόνια που ασχολούμαι τον DISTAR. Εκεί το θυμό του είχα μάθει, είχα ρωτήσει γιατί σημαίνει DISTAR και το ξέχασα. Το ξαναθυμήθηκα προχθές που πήγα το PowerPoint το αρχείο. Είναι Digital Voice and Data Protocol Specification for Amateur Radio. Δεν είναι μόνο φωνή. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι μόνο φωνή. Όχι. Είναι και μεταφορά δεδομένων high speed κιόλας. Το ξέρεις αυτό, κύριε Μάνου, μπράβο. Πόσο high... Εντάξει. Για αυτό δεν μπορεί και δεν θα είναι. Για τα δεδομένα τα δικά μας. Λοιπόν, η Japan Amateur Radio League, δηλαδή το κλαμπ των Ιαπωνέζων, το 1990, προσέξτε λίγο, τόσο παλιά, ξεκίνησε να κάνει development αυτό το πράγμα που λέγεται DISTAR. Τότε δεν το λέγανε DISTAR, το λέγανε Digital Mode κάτι. Βλέπετε, είναι πολύ παλιό. Και βλέπετε ότι οι εφευρέτες, δηλαδή οι designers του DISTAR, είναι ραδιοεραστέχνες. Βέβαια, ραδιοεραστέχνες οι οποίοι ξέρετε που δουλεύουν. Σε πολύ μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικών, είναι προγραμματιστές, είναι developers, είναι... Αυτοί λοιπόν ξεκινήσαν τότε. Το 98, δηλαδή μετά από 8 χρόνια, στην αρχή ήταν στα χαρτιά. Δηλαδή κάνανε τι. Κουβέντα και τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, γιατί δηλαδή, στα χαρτιά ήταν ακόμα. Το 98 ξεκίνησαν να κάνουμε πραγματικό προϊόν, θα λέγα. Περάστε. Το 2001 έγινε το πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό του κλαμπ της Ιαπωνίας. 2001, δηλαδή περάσανε πάρα πολλά χρόνια μετά. Στην Αμερική, γιατί αυτό μου το έστειλε ο Ray Novak, στην Αμερική υπήρχε ένας άνθρωπος, μάλλον ένα team, ο υπεύθυνος άνθρωπος ήταν αυτός και όπως βλέπετε το consignment του ήταν και general class, τώρα είναι extra class, άλλαξε και cosign. Αυτός ήταν ο υπεύθυνος του team στην Αμερική, οι οποίοι βοηθούσαν τους Ιαπωνέζους για να κάνουν implementation του καινούργιου πρωτόκολλου. Και τέλος, τον Απρίλιο του 2004, έκανε η Japan Amateur Radio League team ένα διαγωνισμό, όχι άτυπο, κανονικό διαγωνισμό, σε όλες τις εταιρείες, τότε οι εταιρείες ήταν 5 σε όλο τον κόσμο. Ποιοι θέλουν να αναλάβουν, έπρεπε δηλαδή να δώσουν όλο το know-how του DISTAR σε κάποια εταιρεία, ώστε να κάνει τι, μηχανήματα. Ο μόνος που ενδιαφέρθηκε ήταν η ICOM. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο λοιπόν, είναι επιλογή της ICOM να ασχοληθεί με το DISTAR. Όχι το ανάποδο, γιατί μερικοί λένε τα βρήκαν το κλαμπ των Ιαπωνέζων και το δώσανε στην ICOM. Όχι. Η Ιαπωνέζικη Ένωση είπε ποιος θέλει να ασχοληθεί με την, πώς το λένε, με την εφαρμογή του DISTAR στα μηχανήματά της. Και ασχολήθηκε η ICOM. Το 2004 λοιπόν, τον Απρίλιο, και το πρώτο μηχάνημα που βγήκε με DISTAR είναι αυτό που βλέπετε. India Sunny 2200 Hotel VHF Only με option μία πλακέτα που έμπαινε μέσα Unifon Tango 118. Πάμε με τα πλεονεκτήματα του DISTAR. Έτσι
πάρα πολύ μικρό bandwidth. Της τάξης του 6,25 kHz. Μας ενδιαφέρει αυτό. Πάρα πολύ. Ιδίως στην πόλη που ζείτε εδώ. Όχι ότι εγώ πάω πίσω στη Θεσσαλονίκη, αλλά η Αθήνα είναι πολύ χειρότερα. Πολύ σταθμή, μικρή μπάντα. Μεγάλο bandwidth, δεν χωράν πολύ. Άρα όταν έχουμε μικρό bandwidth, τι κερδίζουμε? Πολύ σταθμή. Το TV, όταν βγήκε το DSTAR, δεν υπήρχε λέξη TV. Μετά από μερικά χρόνια, προσθέθηκε αυτή η λέξη για να ξεχωρίζουν από το DD, θα δούμε πιο κάτω, το οποίο είναι data μόνο, χωρίς voice. Άρα από εδώ και πέρα, μα βλέπετε DV, όπως όλα τα μοντέρνα μηχανήματα πάνω γράφουν DV, δεν γράφουν DSTAR. Λοιπόν, είναι data, digital voice, εντάξει. Το DV λοιπόν είναι ταυτόχρονα φωνή και data. Και μέσα φυσικά έχει και GPS data. Είναι κανείς που δεν ξέρει τι είναι το GPS? Όλοι ξέρετε. GNSS. Πώς? GNSS. GNSS, μπράβο. Πολύ σωστά. Να πούμε λίγο τη διαφορά για το GPS. Δεν έχει νόημα να την πούμε τώρα. Τα DD λοιπόν από τα TV, αυτό είναι το high speed ρε Μάνο, είναι 128 kbps και δουλεύει μόνο σε 1,2 γίγα. 23 cm. Δεν είναι full duplex βέβαια, αλλά πιστέψτε με, μπορεί η ομάδα εκτά των αναγκών. Πάντα το όνειρό μου ήταν παλιά, όταν ήμουν κάποτε μέλος της ομάδας εκτέκτων αναγκών, γιατί δεν είμαι τώρα. Πώς μπορεί η ομάδα, όταν βρίσκεται μπροστά στην πρώτη γραμμή, να στείλει πίσω στο κέντρο επιχειρήσεων δεδομένα όπως εικόνα? Με αυτό το σύστημα το στέλνει μια χαρά. Είναι πολύ σημαντικό πίσω το κέντρο να έχει τι? Πραγματική εικόνα εκείνη τη στιγμή από μπροστά, ώστε να κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις. Πώς λειτουργεί? Το DSTAR είναι ψηφιακή διαμόρφωση. Η φωνή, λέει, μετατρέπεται από αναλογικό σε ψηφιακό, δηλαδή όταν παίρνεις το μικρόφωνο και μιλάς, τα data για να ταξιδέψουν δεν μπορούν να ταξιδέψουν αναλογικά. Τι γίνονται? Μετατρέπονται σε ψηφιακά. Άρα υπάρχει ένας analog to digital converter. Τα επεξεργάζει, τα μανιπουλάρει ο επεξεργαστής μέσα, βάζει δεδομένα, πράγματα, ιστορίες τα λοιπά και τα στέλνει πάλι τι? Αναλογικά. Δεν τα στέλνει ψηφιακά. Γιατί? Άμα ακούσουμε πώς ακούγεται το DSTAR με ένα απλό μηχάνημα, ακούγεται ένα white noise, ένα πράγμα που σε ενοχλεί πολύ κιόλας. Άρα τι κάνει στο τέλος? Τα κάνει φωνή. Αλλά φωνή τέτοια, ώστε να ταξιδεύει μαζί με το φέρον κύμα και να φτάνει στον δέκτη απέναντι και να τα αποδικοποιεί πάλι από analog στο digital για να μπορεί να τα δείξει ή να τα κάνει. Όπως καταλαβαίνετε, πάντα υπάρχουν δύο μετατροπές. Analog του digital και digital του analog. Σε όλα τα μηχανήματά μας. Πού άλλο έχουμε τέτοια πράγματα? Όχι μόνο. Στα βραχεία μας. Τα SDR. Όλα τα SDR που έχουμε. Το 7300 που έκανα προθέσει σεμινάριο έχει ακριβώς την ίδια τεχνολογία. Έχει άλλο το digital και δεν το άλλο. Γιατί μόνο με digital μπορεί να επεξεργαστεί το DSP του SDR μηχανήματος. Άρα τι? Όταν παίρνει τη φωνή ή το σήμα που έρχεται από μακριά, εντάξει, το παίρνει αναλογικό και το κάνει ψηφιακό. Εντάξει, το μανιπουλάρει, το φιλτράρει, το κάνει, το ράνει κτλ. Και μετά το ξανακάλει παραλογικό για να το βγάλει στο μεγάφωνο και να το ακούσεις. Άρα σε όλα τα μηχανήματα μοντέρνα υπάρχουν στάνταρ δύο μετατροπής. Ο αναλογικός σε ψηφιακό και ο ψηφιακός σε αναλογικό. Πώς? Πολύ σωστά, το ίδιο πράγμα είναι. Σε video λοιπόν υπάρχει ένα digital stream το οποίο είναι 2400 bits. Μόνο voice. Γιατί κάποιοι αρνητικοί με τα ψηφιακά θα πούνε και δεν καταλαβαίνω εγώ ποιος είναι αυτός και η ποιότητα δεν είναι καλή. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το αναλογικό. Το αναλογικό είναι όπως μιλάω εγώ, έτσι ακούγομαι. Όταν παίρνω όμως το πράγμα, το μετατρέπω από αναλογικό σε ψηφιακό, το κομπρεσάρω, το συμπιέζω να είναι μικρό, άρα κατεβάζω το quality, την ποιότητα, για να ταξιδέψει και να έχει μικρό bandwidth και να
λογικό είναι να μην έχει όλες τις αρμονικές, όλες τις συχνότητες της δικιάς μου φωνής. Έχει κάποιο κομμάτι χάσει, εντάξει. Όπως συζητήσαμε προηγουμένως με τον Μάνο, λέει, εγώ πώς καταλαβαίνω τους πάντες στον Τιστάρ και αυτοί δεν θέλουν να καταλάβουν. Δεν θέλουν γιατί είναι αρνητικοί. Βεβαίως δεν είναι το ίδιο, αλλά το αυτή συνηθίζει να ακούει αυτό το πράγμα. Τα 1200 bits είναι γερό correction. Γιατί το σήμα αυτό όταν ταξιδεύει πάει και ανακλάται, υπάρχει fading, όχι τόσο πολύ στα βιού, αλλά υπάρχει. Υπάρχουν διάφορα φαινόμενα τα οποία τι κάνουν, καταστρέφουν κομμάτι των δεδομένων. Ο δέκτης λοιπόν, με τον επεξεργαστή που έχει μέσα, παίρνει αυτά τα δεδομένα, έχει ένα σύστημα error correction και τι κάνει. Τα κομμάτια που είναι αλλοιωμένα πάει και τα ξαναχτίζει. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία, λόγω του φαινόμενου αυτού. Και επίσης υπάρχουν και δεδομένα που ταξιδεύουν μαζί με τη φωνή, όπως το όνομά σου, από πού είσαι, GPS information. Αυτά είναι δεδομένα. Ταξιδεύουν παράλληλα την ίδια ακριβώς στιγμή που μιλάς. Το έχω πει προηγούμενος αυτό. Και τέλος, σε 1,2 γίγα, έχουμε το high speed data transfer. Εκεί δεν έχει φωνή, να ξέρετε. Δηλαδή, ο αναμεταδότης, ο DD, είναι μόνο για δεδομένα. Δυστυχώς, δεν έχουμε μηχάνημα, ούτε αναμεταδότη. Λειτουργεί το 1,2 εδώ. Το DD, μόνο στο voice. Δυστυχώς, δεν δουλεύει το DD για να το βλέπαμε ζωντανά. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω και εγώ. Δεν το είδα ποτέ. Να κάνω δηλαδή transfer στο 1,2 γίγα, ολόκληρη εικόνα, και να δω πότε θα φτάσει απέναντι και στην ποιότητα. Αυτή είναι η κόρη του Μάνου. Το κολσάνι μας λοιπόν συμπεριλαμβάνεται πάντα σε κάθε εκπομπή. Που είναι πολύ καλό. Υπάρχει τώρα εδώ μια αψιμαχία μερικών ραδιοτεχνών. Λέει, και γιατί δεν λένε τα κολσάνι τους αυτοί. Κανονικά πρέπει κάθε 5 λεπτά, όπως λένε οι κανονισμοί τηλεπικοινωνιών, 10 είναι ή 5. 10, μπράβο. Να κάνουμε announcement. Τα σέβη μας. Αργήσατε όμως. Να κάνετε, να λέτε το κολσάνι σας στον αέρα. Το ξέρουμε αυτό. Είναι κανονισμοί τηλεπικοινωνιών. Στο δικό μας το καινούριο mode αυτό, φαίνεται πάνω το κολσάνι. Και μερικοί δεν λένε ποτέ κολσάνι. Λάθος. Πάλι πρέπει να το λέμε. Κάθε 10 λεπτά. Εντάξει. Δεν σημαίνει επειδή φαίνεται στην οθόνη ότι δεν πρέπει να το λέμε. Εδώ είναι η μαγεία τώρα του δικτύου. Ότι υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο σε όλο τον κόσμο, όλων των αναμεταδοτών του D-Star, τα οποία μόνο τους έξυπνα ρουτάρουν, δηλαδή δρομολογούν τις συνδέσεις αυτόματα για να μιλήσουμε με κάποιον στην άλλη άκρη της γης. Αυτό είναι πολύ, πώς το πούμε, πρωτιά για εμάς τους ραδιοεραστέχνες. Υπάρχει βέβαια εδώ ένα πάλι αρνητικό από μερικούς αρνητές των ψηφιακών τεχνολογιών. Και αυτά είναι μέσω ίντερνετ κτλ. Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν είναι πανάκια το ίντερνετ. Θα δούμε ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις. Αυτό δεν θα ασχοληθούμε. Πάμε παρακάτω. Γιατί δεν ασχοληθούμε, γιατί έχει τη λέξη ίντερνετ στη μέση που δεν μου αρέσει πολύ, αλλά πάμε να δούμε τις μπάντες. Εννοείται 2 μέτρα, U 70 εκατοστά, πολύ δημοφιλής αυτή η μπάντα, όχι μόνο στον D-Star, σε όλα τα ψηφιακά mode που ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια. Ποιος θα μου πει για ποιο λόγο? Πόσο λόγο? Ένας λόγος είναι αυτός. Άλλος? Οι παλιοί δεν θα πούν τίποτα. Εσύ είσαι νέος, δεν μπορεί να μιλήσει εσύ. Μόνο οι παλιοί θα μιλήσουν τώρα. Για λέγε εσύ που είσαι νέος. Λέγε ρε. Λίγο τράφικ. Όχι, δεν είναι θέμα τράφικ. Λόγω χρήσης των 2 μέτρων. Όχι. Μπορεί ναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν παρεμβάλλεται όμως.
Λιγότερες ανακλάσεις, κύριοι. Το D-Star, όπως όλα τα digital modes, έχουν ένα χούι. Ποιοι ασχολήθηκαν παλιά με τις δορυφόρους στην τηλεόραση digital? Είπα μου ήταν αναλογικά. Μετά πήγα στα digital. Είπα τηλεόραση, commercial μιλάω και σπίτια. Όταν θα πάτε στο δέκτη, δεν βλέπετε δύο μαγικές μπάρες που είναι η μία είναι το Senior Strength, το σήμα δηλαδή, και από κάτω το Quality. Ξέρετε τι σημαίνει Quality? Ποιότητα εικόνας. Όχι εικόνας, σήματος. Τι σημαίνει ποιότητα σήματος? Μπορεί να ακούς το δορυφόρο στο ψηφιακή τηλεόραση 0 σήμα ή ας πούμε 0, 10% σήμα μόνο και το Quality να είναι 100% και να βλέπεις τέλεια εικόνα χωρίς δαγκώματα, χωρίς τίποτα. Δίδαγμα. Τα ψηφιακά mode θέλουν signal quality. Και επειδή αυτό είναι ψηφιακό σήμα, τι κάνει? Θέλει όχι δυνατό σήμα, θέλει ένα αξιοπρεπές σήμα, εννοείται. Καθαρό. Πολύ καθαρό. Τι σημαίνει καθαρό σήμα? Χωρίς ανακλάσεις. Δηλαδή, αν η κεραία αυτή είναι ο δέκτης σου και εσύ που με εκπέμπεις, ακούει απευθείας ένα σήμα, αλλά ακούει και μέσω ανάκλασης και άλλης ανάκλασης και άλλης ανάκλασης. Αν οι ανακλάσεις είναι πιο δυνατές από το κεντρικό σήμα, τι γίνεται? Δεν έχεις quality. Δεν έχω δύο λεπτά, έτσι. Όχι, μιλάω για όλες τις μπάντες. Για όλα τα ψηφιακά. Για όλα τα ψηφιακά, σου λέω, ισχύει για όλα τα ψηφιακά. Πρέπει να πεις για τα σύμβολα μου τώρα. Δεν θα πω. Άμα αρχίζουμε να μιλάμε για αυτά που λες, δεν μας φτάνουν 5 ώρες. Λοιπόν. Θέλω να θυμάστε το signal quality, που δεν αναφέρεται σε καμιά βιβλιογραφία ραδιοράση τεχνική, αλλά επειδή ο Μιλόν ασχολήθηκε λίγο με τηλεοράσεις ψηφιακές και το θυμάται, σας το λέω. Είναι λοιπόν signal quality. Το quality λοιπόν έχει σχέση με την κεραία σου. Εννοείται ότι η καλύτερη κεραία είναι πια BIM, η οποία, τι κάνει BIM, δεν ακούει ανακλάσεις ή ακούει πολύ λιγότερες. Η Vertica τι είναι? Καφενείο. Ακούει παντού. Άρα, αν θες να έχεις super duper quality, μόνο με κατευθυνόμενες κεραίες. Τι μπορεί να κάνει το D-Star? Το D-Star από την πρώτη μέρα που φτιάχτηκε, σχεδιάστηκε να υποστηρίζει GPS data. Αυτοί το ονομάζουν DPRS. Έχει σχέση με το APRS. Το ίδιο πράγμα είναι, αυτό απλώς είναι digital. Εντάξει, τα πρώτα χρόνια, αν θέλω να με διορθώσεις Μάνο, δεν υπήρχε διασύνδεση το APRS με το Digital PRS. Μετά όμως από ένα μικρό διάστημα, αυτά τι κάνανε? Ενώθηκαν. Δηλαδή, όταν είσαι στο D-Star και εκπέμπεις όπως με αυτό το φορητό που βλέπετε, έχει πάνω D-Star, GPS. Όταν ενεργοποιείς το GPS, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να το ενεργοποιήσεις, όταν ενεργοποιείς το GPS και κάνεις εκπομπή, αυτό εκτός που στέλνει το call sign σου, το όνομά μου και από ποια πόλη είμαι και τι μηχάνημα έχω, γιατί το γράφω και αυτό, στέλνει και τα GPS data. Τα παίρνει λοιπόν ο αναμεταδότης, τα στέλνει κάπου, δεν μας ενδιαφέρει πού, και τι τα κάνει? Τα κάνει feed στο APRS δίκτυο. Καλό αυτό, δεν είναι? Βεβαίως. Αυτό λοιπόν λέει ότι το DPRS, δηλαδή τα GPS data, φεύγουν μαζί με τη φωνή, ταξιδεύουν με φωνή, όπως είπαμε τα προηγούμενα, δηλαδή το όνομά μας κτλ. Εννοείται αυτό το μαγικό G που θα ασχοληθούμε αρκετά εδώ, στα παραδείγματα που θα δούμε, πρέπει να είναι ενεργοποιημένο, δηλαδή το gateway. Αν δεν υπάρχει gateway, αυτά δεν πάνε πουθενά, μένουν εδώ. Πού? Στον αναμεταδότη που μιλάμε μόνο. Δεν φεύγουν πουθενά αλλού, δεν ταξιδεύουν ούτε στους servers, ούτε κάποιος άλλος που έχει repeater στη Θεσσαλονίκη, όπως είμαι εγώ, να ακούσω αυτά που λες εδώ, αν δεν βάλεις το μαγικό G. Αυτό λοιπόν είναι το λεγόμενο gateway. Και είπαμε, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι και ίντερνετ, μπορεί να είναι και με μισθωμένα κυκλώματα, μάλλον με data link που θα φτιάξουμε εμείς. Μικροκυματικά, στα 10 γίγα, λέει ο Icon. Συνδεόμαστε, λέει, με ένα σταθμό ανεξαρτήτου που είναι. Το που είναι το routing, δηλαδή τη δρομολόγηση του πακέτου για να φτάσει εκεί πέρα, γίνεται αυτόματα, δεν ασχολείσαι εσύ.
Okay. Πολύ ωραίο αυτό. Οι χρήστες, λέει, μπορούν να συνδεθούν με ένα D-Star σύστημα, με ένα PC ή με ένα DVD dongle. Ποιος θα μου πει τι είναι το DVD dongle? Κανείς δεν ξέρει. Το πρώτο πράγμα που φτιάξανε για να μπορεί να μιλάς εκτός από ένα πραγματικό μηχάνημα μέσω ενός υπολογιστή είναι ένα μπλε πραγματάκι, πρέπει να το έχω φωτογραφεί μετά, το οποίο είναι USB και κάνει τι? Αποδιαμόρφωση. Τα πάντα. Και διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση, τα πάντα. Σαν να έχεις μηχάνημα D-Star. Τα έχουμε πει αυτά. Εδώ λέει ότι υπάρχουν third party, άργησες κύριε Κώστα, third party κατασκευαστές λοιπόν εφαρμογών που μιλάνε με αυτό το δίκτυο του D-Star. Δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτά. Γιατί είναι άλλο ένα άλλο σεμινάριο που θα κάνουμε, σας το υπόσχομαι, που θα είναι D-Star για προχωρημένους. Που θα ασχοληθούμε ελάχιστα με την μέχρι τώρα που έχω πει, αλλά πιο πολύ θα ασχοληθούμε τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω με τον D-Star. Δηλαδή, τουλάχιστον 10 εφαρμογές υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είπαμε είναι third party, ραδεραστές δηλαδή που κάτσαν και φτιάξανε software τα οποία συνεργάζονται με το δίκτυο του D-Star. Τα repeaters λοιπόν έχουν πάνω πόρτες. Δηλαδή, πώς το πούμε, το σκεπτικό της ICOM όταν έλεγε θα φτιάξουμε repeater είναι κάποιο repeater θα έχει όλες τις μπάντες και όλες τις δυνατότητες. Άρα, το πρώτο port είναι το α κιόλας, το ονομάζει α. Αυτά τα γράμματα ευτυχώς λειτουργούν σε όλα τα repeater της γης. Θέλω να με διορθώνεις αν λέω λάθος. Άρα, όταν λέμε πόρτα α σε ένα repeater, και θα δούμε πόσο χρησιμοποιούμε το α αυτό, είναι 1,2 γίγα. Το B είναι 70 εκατοστά. Αυτά πρέπει να τα ξέρετε, να ξέρετε. Γιατί έτσι θα κονφιγκουράρουμε τα μηχανήματά μας. Κανείς δεν διαβάζει manual. Γι' αυτό κάνουμε και το σεμινάριο. Γιατί αν διαβάζετε τα manual, δεν θα ήμασταν εδώ να λέμε σεμινάρια, θα ήμασταν για τσίπουρα. Έχει δυνατή διαμόρφωση. Ποιο? Έχει δυνατή διαμόρφωση. Ποιο? Δυνατή φωνή έχει, εσύ. Και? Είναι χρήσιμο για το σημερινό. Α, ευχαριστώ για το κομπλιμάν. Το Charlie λοιπόν. Είπαμε, έχω ένα Oscar Mike 4.000 στο λαιμό. Λοιπόν, 2 μέτρα λοιπόν είναι το Charlie και το Gateway, δηλαδή αυτό που λέμε θέλω να ταξιδέψω τη φωνή μου, τα δεδομένα μου, έξω από το τοπικό αναμεταδότη, είναι το μαγικό Golf. Η πόρτα πάντα ακολουθείται μετά το κραστικό του επαναλήπτη. Πάμε τώρα πραγματικά εδώ. Ποιος είναι ο επαναλήπτης που έχουμε εδώ στην Αθήνα? Ο D-Star? Εσβιένα Πάπα. Εσβιένα Πάπα λοιπόν, κενά, θα δούμε πόσα κενά είναι αυτά, Golf, το repeater 2. Αν δεν το βάλετε το Golf, δεν θα ακούσετε μακριά. Θα ακούγεστε μόνο εδώ. Να το δικό μου repeater στη Θεσσαλονίκη. SV2 Fox είναι 4, 5, 6, 7. Στην 8η θέση μπαίνει το 7, το Bravo. Σύνολο λέει από το Sierra μέχρι το Bravo είναι 8 χαρακτήρες. Πολύ σημαντικός κανόνας του D-Star. Τα πρώτα μηχανήματα, το πρώτο μου μηχάνημα που ήταν το 2820, έπρεπε να τα υπολογίζω με ακρίβεια γιατί αλλιώς δεν δούλευε τίποτα. Έπρεπε να μετράω δηλαδή τα κενά, να βάζω το B. Τα μοντέρνα μηχανήματα, India Delta 52, India Delta 500, 9700, όλα το κάνουν αυτόματα. Ευτυχώς. Εντάξει, τα παλιά, όχι. Πρέπει να προσέχεις να μετράς αν δεν βάλεις σε σωστή θέση την πόρτα, αν το βάλεις στην 7 θέση και στην 8, δεν θα παίξει. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα. Πραγματικά, όχι θεωρία μόνο. Τα call signs. Το my call, το λέει η λέξη, είναι το call sign μου. Ανοίγω παρένθεση. Έχω ένα φίλο ραδιοεραστέχνη στη Θεσσαλονίκη, διψήφιος παρακαλώ, ο οποίος έχει μηχάνημα. Και του λέω, σε ψάχνει ο... Άντε να πούμε και ποιοι είναι κιόλας. Ο SV8 Cieslo σε ψάχνει στον D-Star.
μου λέει, από τα 3.000 μηχανήματα που έχεις, ποιο έχεις το 705. Λέω, ωραία, μπες, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Λέω, να στο κάνω εγώ. Μπες, λέει, remote να το κάνεις. Δεν είπε φυσικά remote να το κάνω. Του στείλα ένα αρχείο που είχα φτιάξει εγώ στο πρόγραμμα του 705, το repeater, το SV2 Fox με τις ρυθμίες κτλ. Του το στείλα. Περίμενα λοιπόν ο SV2 Jule Tango, ο κύριος Κώστας Φωκάς, να έχει βάλει το My Call. Και φυσικά δεν το έβαλε. Και πάει, πατάει εκεί και δεν βγαίνει πουθενά. Με παίρνει τηλέφωνο και με αρχίζει με βρίσκει. Και αυτό δεν δουλεύει και μάπα αυτά που με έστειλε. Μη στα απολογώ. Λέω το call sign, λέω το έβαλε το δικό σου. Λέει πού μπαίνει. Μπήκα στο αρχείο, έβαλα και το My Call, έβαλα και το όνομά του, έβαλα και το κάδετος 25 και του το έστειλα ξανά. Το έβαλα πάνω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνετε σε ένα distar μηχάνημα είναι το My Call. Εντάξει, και επειδή έχω δύο call sign, έχω βάλει και τα δύο πάνω. Γιατί μπορεί να πάρει μέσα νομίζω 5. Έχει να... Άμα έχει λοιπόν 5 κροσάιν, μπορεί να βάλει 5 κροσάιν εκεί. Γιατί τα βάλει. Όταν θε να φύγει από εδώ, να πα, α πούμε, στην Αμερική, το μόνο που θα κάνει είναι το My Call να το αλλάξει από τη λίστα. Δεν χρειάζεται να το καταχωρήσει τη στιγμή. Πολύ καλό. Άλλη περίπτωση. Μια οικογένεια που έχει 3 δραστέχνε. Ή 4 δραστέχνε. 6 είναι. Άρα, όλοι αυτοί οι ραδιοραστέχνε που είναι στην οικογένεια μπορούν να περάσουν τα δικά του ονόματα εκεί, τα κορσάιν, συγγνώμη, και όποιο το έχει στο χέρι να επιλέγει από τη λίστα το κορσάιν του και να βγαίνει στον αέρα. Πολύ καλό. Πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό να έχετε συμπληρώσει το My Call. Repeater 1. Εδώ θα δείτε ότι υπάρχουν δύο repeaters. Repeater 1, repeater 2. Το ένα είναι, έχει σχέση που θα κάνει connect πρώτα. Και αυτό τι είναι, στη δικιά μου περίπτωση εδώ, για τη Θεσσαλονίκη μιλάω, SV2 Fox, 3 κενά, μπράβο. Μπράβο, ποια πόρτα μου ότι είναι, U, 70 εκατοστά. Το καταλαβαίνετε. Αν ένα μεταδότης που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί έχει 1,2, ε. Μόνο τα έχει μόνο, αν δεν έχει φωνή, είναι το ανάποδο. Ας πούμε ότι είχε 1,2, εκεί θα βάζα αλφα, αν θέλω να κάνω κλίση στο αλφα port. Προσέξτε λίγο, μόνο εκεί θα ακουστώ. Χωρίς άλλα διασυνδέσεις εννοείται. Θα δούμε τι σημαίνει διασυνδέσεις. Δηλαδή, όπου δηλώνεις, εκεί ακούγεσαι. Θα δούμε ότι δεν ακούγεσαι μόνο εκεί μετά, γιατί έχουμε άλλα πράγματα που μας κάνουν τη ζωή. Να μπορούμε να κάνουμε και χρήση της αλφα port. Ναι. Μπορούμε στο δίκτυο διαμέσου. Και αυτό γίνεται, πολύ σωστά. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε πρώτα τι θα βάλουμε. Είναι το πρώτο hop που λέμε στα κομπιουτερικά, επειδή τυχαίνει να είμαι και κομπιουτεράς. Λοιπόν, εντάξει, είναι σημαντικό λοιπόν, λέγε. Πάλι στο G δεν πάει και στο V. Στο repeater 1 δεν δέχεται G. Όχι. Γιατί εκεί θέλει, περιμένει κάποια RF πόρτα του repeater. Μιλάω για repeater εδώ. Δεν μιλάω για simplex. Εντάξει, γιατί θα κάνουμε και σύμπλεξη επικοινωνία να δούμε. Γιατί εκεί νομίζουν ότι το distar δεν δουλεύει σύμπλεξ. Μια χαρά δουλεύει. Καταρχήν, έχετε απορία με αυτό το repeater 1. Τα 8 τα θυμάμαστε, είναι σημαντικά. Θα ακούσετε πολύ λέξη 8 σήμερα. Είναι σημαντικό να βάζουμε τα κενά τα σωστά, που σύνολο αυτό να είναι 8 χαρακτήρες. Λέγε. Εγώ έχω μια απορία. Λέγε. Οπότε δεν έχω καταλάβει αυτό το κενό. Έβαλα την πόρτα Β, έστω. Ναι. Το παραλήπτω συγκεκριμένο. Ναι. Εκπέμπω λοιπόν στη συγκεκριμένη του παραλήπτη στα 70 εκατοστά. Ναι. Το σήμα μου μπαίνει, φτάνει στον παραλήπτη και πού πάει μέσα. Είπες ακούγεται. Πού ακούγεται. Στα γιου μόνο. Στην αρέφ. Γιου. Μόνο. Ποια αρέσει, ποια συχνότητα. Γιου. Αφού είναι repeater μεγάλε. Έχει είσοδο και έξοδο. Α, έχει δύο συχνότητες. Όλα τα repeater στον κόσμο έχουν δύο συχνότητες. RX συχνότητα μείον στα U7600 νομίζω και 1600 στα U, στα V. Μπαίνω στη συχνότητα λήξη του repeater, επειδή έβαλα β και θα με βγάλει στην έξοδο του U. Έξοδο πάλι β. Ναι. Αν θέλω να το πω, μπορώ να το πω να με βγάλει στην α. Βεβαίως. Ναι. Έχω παράδειγμα, μισό λεπτό.
Εσύ βιάζεσαι όμως, είσαι και βιαστικός. Λοιπόν, το repeater 2 λοιπόν, στη δικιά μου την περίπτωση, θέλω να ακουστώ έξω από τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να βάλω το μαγικό G. Αν δεν βάλω το μαγικό G, θα μείνω στη Θεσσαλονίκη. Το καταλάβεις αυτό? Αν βάλω το G, θα βγω και στο repeater και στο διαδίκτυο. Πολύ σωστά. Λοιπόν, το UR, τι σημαίνει UR? Το κορσάιν του απέναντι. Όχι το my, you are, του αλουνού. Εδώ βλέπετε, δεν μιλάω σε ένα συγκεκριμένο, τι κάνω. Γενική κλίση. Γι' αυτό γράφω CQ, CQ, CQ. Πρέπει να γράψετε τρεις φορές το CQ. Έχετε απορία εδώ? Περίμενε, ένας. Ανέβασα το κορσάιν κάπου. Έχω παράδειγμα. Λέγε. Πού θα ακουστεί αυτό έτσι όπως είναι στο παράδειγμα σου? Σε όλη τη γη. Πού? Σε όλη τη γη που είναι συνδεμένη στο παγκόσμιο δίκτυο του Τιστάρ. Και μπορεί να το πατήσει ένα από την Κίνα. Ερώτηση. Εννοείς ότι θα ακουστεί στην ΑΕΒ έξω από πόρτο με παραλήψη? Όχι. Όχι, 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 όχι. Το gateway είναι λίγο τρίκι αυτό. Να μιλήσουμε για Ελλάδα πρώτα. Μπράβο, ναι. Να μιλήσουμε για Ελλάδα λίγο. Αν βγούμε σε αυτή την κατάσταση που βλέπεις, θα ακουστούω εγώ σε όλα τα repeater της Ελλάδας. Ας τον ξέρω κόσμο. Κάτι έχει κάνει διαχειριστής εκεί. Δεν είναι θέμα μόνο διαχειριστής, είναι πολλών πραγμάτων. Δώσ' μου λίγο χρόνο να σου πω και άλλα πράγματα. Αλλά προσέξτε λίγο, οι περισσότεροι την πατάνε. Στη Θεσσαλονίκη, επειδή μου ακούω πάρα πολλούς, είναι πολύ λίγοι στο δίκτυο που μιλάνε αυτή τη στιγμή, αλλά είναι δύο που είναι τακτικοί κάθε μέρα. Ο ένας έχει το G, τον ακούω κανονικά στη Θεσσαλονίκη. Και βγαίνει ένας πιτσιρικάς πάνω να πούμε και μου λέει, γιατί δεν ακούω τον άλλον? Λέει, γιατί ο άλλος δεν έβαλε το G. Ναι, μιλάει local, τον ακούει μόνο η Αθήνα. Λέει, τον άλλο γιατί δεν ακούω? Γιατί έχει βάλει το G, λέω. Γι' αυτό τον ακούς. Ο ένας είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ για να στείλει ή στο μικρόφωνο. Ο άλλος είναι μόνο στο repeater, στον SV ένα πάπα. Το κατάλαβες? Αυτό θέλω να σου μείνει αυτή τη στιγμή. Στο repeater 2 έχει βάλει πάλι μπράβο. Όχι. Άμα δεν βάλεις τίποτα, είναι κενό, μένει τοπικά, μόνο. Μην μιλάτε μεταξύ σας παρακαλώ. Ρώτησε κάτι πολύ καλό. Στο repeater 2, πάμε πίσω, ναι, πάμε πίσω. Εδώ. Αν δεν θέλω να ακουστώ πουθενά, αλλά μόνο στην Θεσσαλονίκη, δεν γράφω τίποτα. Κενό. Εντάξει. Από Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, όχι Αθήνα. Θεσσαλονίκη είμαι αυτή τη στιγμή, S2 Fox λέω. Στο δικό μου το repeat Θεσσαλονίκη είναι αυτό. Λοιπόν, ποιος ρώτησε για το cosine που θέλει να γράψει συγκεκριμένα? Εσύ, πάρ' το. Είμαι εγώ στην Αθήνα, εδώ. Αυτός είμαι εγώ. Θέλω να μιλήσω στον SV, ένα πάπα, στην B πόρτα, να βγω έξω, να μην μείνω στην Αθήνα και θέλω να φωνάξω τον SV8CS. Πώς το ξέρει το σύστημα ότι ο CS είναι κάπου και δεν μας συνδέσει? Ξέρεις πώς? Πρέπει ο CS να πατήσει το press μια φορά για να δώσει presence, παρουσία. Αυτό το μαθαίνει το δίκτυο όλο της γης. Μ' αρέσει η ερώτησή σου, δεν μπορώ να σε απαντήσω. Έχω δει presence μετά από μία εβδομάδα. Δεν ξέρω αν ισχύει παραπάνω. Βοήθησέ με λίγο. Δευτερόλεπτα το πιάνει, αλλά η διασύνδεση μεταξύ των επανδρών. Πόσο το θυμάται? Πόσο το θυμάται, να δεν το ξέρω. Ναι, έχω δει εγώ και έπαιξε βδομάδα. Ότι... Δηλαδή, έχω ένα φίλο στην Ιταλία. Ο οποίο ο Ιταλό παίρνει το αυτοκίνητο το πρωί και πάει στη δουλειά και έχει ένα αντιστάρ μηχάνημα. Νομίζω η βάση το κρατάει εσαΐ. Εσαΐ. Εφόσον δεν αλλάξει. Αλλάξει. Σωστό και αυτό. Ο Ιταλό ο φίλο μου λοιπόν, όταν χτύπησε τη Δευτέρα του πρεσ. Πάτησε το πρέσβη μια φορά, δήλωσε ότι είναι στο συγκεκριμένο repeater. Αυτό που είναι στην πόλη του. Εγώ πήγα Παρασκευή, Δευτέρα τώρα, πήγα Παρασκευή, ή Σάββατο πρωί τέλος πάντων. Και τον έκανα κλίση προσωπική, δηλαδή χτύπησα το Ικαπαζέρο Echo Fox Radio εκεί που λέει SV8CS και μ' άκουσε κανονικά. Και το ρωτάω, έχει κάνει εκπομπή όλη τη βδομάδα? Όχι, μου λέει. Το μηχάνημα το άναψε όλη τη βδομάδα? Όχι, μου λέει. Πότε το άναψε? Στην Δευτέρα. Άρα δουλεύει τουλάχιστον μια εβδομάδα. Αυτό που λέει είναι πολύ πιο καλό. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει, εκεί θα ψάξει να το βρει. Οκ. Okay.
Περιμένεις την αλλάξη καρτέλα λίγο, να αλλάξω κάτι. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, το S28CS εννοείται μπορεί να βάλετε... Ναι, όχι, όχι, όχι. Alert! Alert θα κάνει μόνο το συγκεκριμένο σταθμό. Εννοεί ο δέκτης του συγκεκριμένου σταθμού μόνο. Ναι. Όλοι οι άλλοι δεν ακούσουν τίποτα. Όχι. Καλό, ε. Κάνανε private message. Δεν έχουμε private message στα δωρεά τέχνες, ούτε κωδικοποίησης. Δεν το ξέρεις. Απαγορεύονται. Σύμφωνα με τον νόμο. Αλλά αυτό το σύστημα δουλεύει όπως το λέω. Άλλη φορά θα θέλω να μιλήσω εσένα και στον Νίκη και να μην με ακούσουν όλοι οι υπόλοιποι. Το κάνω πραγματικό. SV1 Day, SV1 Papa B, SV1 Papa G, SV2 CLJ εδώ. Και μιλάω σε εσένα και να ακούσουν μόνο εσύ. Πολύ σωστά. Κανείς άλλος. Κανείς. Ούτε διακοπή, ούτε τίποτα δηλαδή. Τίποτα. Ο ρεκόρ όμως χρησιμοποιείται. Πολύ σωστά. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Αν είναι κατηλημένο το repeater, δεν θα παίξει αυτό. Αν όμως είναι ελεύθερο, μια χαρά χρησιμοποιείς. Όσο το χρησιμοποιείς εσύ με μένα, δεν το χρησιμοποιεί άλλος. Λέει busy. Κανένας δεν τα έχει δουλέψει, θα το λέγει. Κάτι το οποίο ενώ ήταν secure, δεν θα έλεγε busy. Όχι. Α, όχι. Γενική κλίση είναι. Πώς το έχει γίνει, γενική. Ξεκόλα, ξεκόλα. Πώς είναι στα λογικά. Το ίδιο πράγμα είναι. Απλά, αν είναι κατηλημένο το κανάλι με ένα συγκεκριμένο conversation, αν πατήσεις εσύ, secure ή προσωπικό, σου πει busy. Εκτός αν πατήσεις πάνω. Δεν πατάει απάνω. Είναι έξυπνο το σύστημα. Δεν πατάνε. Σε local. Ούτε σε local θα παίξει. Γιατί θα σου πει busy. Άρα δεν πρέπει να βάζουμε απευθείας προσάγγελ. Γιατί θα καταλάβουμε τη στιγμή που πρέπει να πείσουμε τσάλα. Κάνεις λάθος. Λάθος σκεπτικό. Μια χαζή ερώτηση λίγο ασχέτως είναι. Περίμενε λίγο πριν πεις, γιατί είναι λάθος σκεπτικό. Με ενοχλούν πάρα πολλά αυτά που νομίζουν όλοι και δεν ισχύουν. Έχω ακούσει χρόνια να λένε ότι δεν μπορώ να αλλάξω reflector. Δεν μπορώ να συνδεθώ σε ένα μακρινό repeater. Δεν μπορώ να συνδεθώ. Μύθι είναι όλα αυτά. Ο IW δεν έχει κλειδώσει ποτέ τίποτα. Χρόνια τώρα. Όλα είναι ανοιχτά, απλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Ποιοι είναι οι κανόνες? Συνδέομαι εγώ στο reflector, το reflector του IW στην Ιαπωνία. Και το αφήνω εκεί και σηκώνω και φεύγω. Και ακούω Ιαπωνέζικα 30 ώρες. Λάθος. Κάνω disconnect όταν τελειώσω τη δουλειά μου. Ποιος το κάνει αυτό? Εδώ είναι οι εντολές που δίνουμε στο repeater για να πάρουμε πίσω το status. Status σημαίνει, ρωτάς το repeater, σε τι κατάσταση είσαι ρε μεγάλε, και λέει, είμαι συνδεμένος στο reflector τάδε, ή δεν είμαι πουθενά συνδεμένος. Είμαι local μόνο. Είναι μια εντολή. Και όταν το πάτε κάτι, δώσετε την εντολή και το πάτε κάτι, θα πρέπει να το γυρίσετε από εκεί που... Πού το αφήσατε. Για να ξέρετε που το αφήσατε, πρέπει να του πεις πού είσαι τώρα πριν το πας κάπου. Ευτυχώς αυτό εδώ το έχουμε παρακάμψει με τα δικά μας τα αρχίδια. Εάν περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα... Το ξαναφέρνει εκεί που έχει κοφιντιουράριο ο administrator. Πολύ σωστά. 15 λεπτά. Ένας όμως ραδιοεραστέχνης που έχει ham spirit... Ναι, ποιος το κάνει, ξέρεις? Σχεδόν κανείς. Έχετε απορία μέχρι εδώ, λέγε. Δεξιά είναι τα values που βάζουμε. Ναι. Αριστερά είναι κάποιες μνήμες, προτοποθετημένες μνήμες. Στο μηχάνημα, μας έρχεται. Μ' αρέσει η ερώτησή σου, θα σε καλύψω μετά με τα, τα τρία, έχει τρεις συντιμήσεις. CD, CS και DR, που είναι σε όλα τα digital μηχανήματα. Αυτά τα μαγικά κουμπιά κάνουν αυτά που θα δεις σε λίγο. Αυτά τα θα δεις. Λοιπόν, μη μιλάτε μεταξύ σας, κύριοι, κάνετε QRM. Λοιπόν, πάμε σε άλλο παράδειγμα. Το My Call είναι το αμερικάνικο μου call sign. Repeater είναι στην Αμερική, στο Άινταχο είναι αυτό. Και εγώ ενώ είμαι στην Αμερική, θέλω να μιλήσω στον S28CS B. S28CS είναι το repeater που βρίσκεται στο Ζάντε. Συγγνώμη, CS λέω. Sierra. Είναι το repeater που βρίσκεται στο Ζάντε. Και του λέω να πάει στην πόρτα B. Όταν θα κάνω εγώ κλείσω την Αμερική, πού θα με ακούσει, πού θα ακούσει η φωνούλα μου? Στα U. Μόνο στα U. Άρα, το destination, το UR δηλαδή,
μέσα μπορεί να δηλώνουμε όχι μόνο call sign συγκεκριμένο, repeater με συγκεκριμένη πόρτα. Καλό. Πόρτα εξόδου. Ναι. Destination. Destination, προορισμός. Άρα θα ακουστείς καταρχάς στην πόρτα των υπηρεσίων της Αμερικής. Μόνο στη Ζάντε. Εννοείται και στην Αμερική και στο Ζάντε. Θα ακουστείς στην Αμερική. Βεβαίως. Θα ακουστείς εκεί, θα ακουστείς και σε όλο το ίντερνετ, αυτό το δίκτυο, αλλά στον αέρα. Θα περάσει μόνο. Μόνο στο Ζάντε. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, με το configuration αυτό φαντάζεται. Τι μπορεί να κάνεις, να κάνεις ό,τι θες. Αυτό που δεν έχουμε πει ακόμα είναι αυτό. Ότι, το είπα προηγουμένως βέβαια, ότι ο Echo Juliet Delta θέλει να ακουστεί μόνο στην τέτοια, στην Αθήνα. Πού? Στην πόρτα των 23 cm. Και το τελευταίο, και κάνει και secure, δηλαδή κάνει γενική κλίση. Και το τελευταίο παράδειγμα, α όχι δεν έχει άλλο παράδειγμα, θα σου το πω εγώ το παράδειγμα το τελευταίο. Είναι, μάλλον ας πάμε στην Ελλάδα. Εδώ, ναι. Ο SV2 LJ, εγώ δηλαδή, είμαι εδώ στην Αθήνα, άρα πάω στο B, εκπέμπω στα U δηλαδή, μπορώ να βάλω και G, μάλλον όχι μπορεί, πρέπει να βάλω G, και πάω στον SV8, το παράδειγμα δεν είναι αυτό καλό, στον SV2 Fox, κάθετος, κενό, Α. Δηλαδή τι, είμαι εγώ εδώ και θέλω να ακουστώ στην Θεσσαλονίκη μόνο στα 1,2 γίγα. 3 κενά. Πάντα κενά, ο κανόνας των 8 είπαμε, ισχύει. Δηλαδή το combination αυτό σας είπα είναι όλες οι περιπτώσεις. Προσέξτε τα κενά και το αντίστοιχο γράμμα στο τέλος. Λοιπόν, πες μου. Πες ότι κάτι κάποιον συγκεκριμένο όπως είπα, πώς θα απαντάει αυτό. Πρέπει να κάνει και αυτό τελικές ρυθμίσεις ή γενικώς θα απαντήσει και θα απαντήσει. Μ' αρέσει ο τρόπος που είναι καταπληκτική ερώτηση αυτή. Λοιπόν. Υπάρχουν δύο τρόποι. Έχει ένα μαγικό κουμπάκι πάνω που θα το δούμε σε λίγο. Είναι αυτά. Λοιπόν, το CD. Α, να τα δούμε. Είναι το RX History. Δηλαδή, μέσα ό,τι call sign έχει ακούσει ο δέκτης σου, το θυμάται. Ενώ ότι η αυτορύθμιση default είναι enable. Μπορεί να το κάνει CD disable. Δεν θέλω να μου κρατάει ιστορία τον αέρα πάνω. Το DR είναι ένα καινούριο κουμπί που μετά από χρόνια ανακάλυψε η ICOM ότι υπάρχουν κόσμος που δεν διαβάζει, δεν είναι μόνο στην Ιαπωνία, στην Ελλάδα μόνο, υπάρχει και σε όλο τον κόσμο αυτό, δεν διαβάζουν τα manual. Και λέει, δεν πρέπει να κάνω λίγο τη ζωή πιο εύκολη του χρήστη του μηχανήματος αυτού. Και έβαλε αυτό το μαγικό κουμπί, θα το δούμε ζωντανά εδώ. DR σημαίνει D-Star Repeater. Λοιπόν, και το τελευταίο κουμπί είναι το CS. Που είναι call sign, πιανού call sign, το δικό μας ή το απέναντι. Το απέναντι. Πατάς CS, σου βγάζει ότι είναι ο SV2 CLJ σε καλή, πατάς απάνω του και απαντάς. Τόσο γρήγορα. Αν το έχεις κάνει ήδη αυτό, γιατί μιλάμε συχνά, δεν κάνεις τίποτα. Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν δύο τρόποι. Ή το έχουμε περάσει ήδη αυτό, ή ακούω, επιλέγω και βγαίνω. Ναι. Εάν αυτό που καλύπτω, κλειστό το μηχάνημα κίνδυνο. Και το ανοίξει μετά από μία ώρα, τι θα δει. Τίποτα. Βέβαια, έχει μια δυνατότητα καταπληκτική το D-Star Repeater που μπορεί να σώσει μήνυμα πάνω. Ισχύει αυτό, όχι. Όχι, παλιά ίσχυε. Στο original λογισμικό. Ναι. Υπήρχε αυτό, το έχω κάνει εγώ. Άφηνε μήνυμα. Που φυσικά, επειδή έχει Ham Spirit. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα λεπτών, ωρών, όχι παραπάνω από μία μέρα, πάμε πρέπει να τους σβήσεις. Ποιος το κάνει αυτό? Κανείς. Θέλω να θυμάστε αυτά τα τρία. Αν τα ξέρετε αυτά τα τρία, μπορείτε να κοφιγκουράρετε ό,τι μηχάνημα D-Star υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πιάτσα. Πες μου. Α, αυτό είναι ένα κένουγο του οποίου είναι του κυρίου Ντέι. Το 74 είναι. Ναι. Αυτό έχει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αλλά δεν ισχύουν μόνο στα ICOM. Ισχύουν σε όλα τα μηχανήματα που έχουν τη Star. Λέγε. Είπαμε νωρίτερα ότι να ακούσουμε κάποιον, να πατήσουμε το κουμπάκι της CS. Ναι. Και να το... Ναι.
Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό και μην απαντήσουμε συγκιού, δηλαδή πώς το είχαμε. Ας το ακούσουν όλοι. Δεν μπορούμε. Νομίζω ότι δεν θα σε ακούσει ο άλλος. Θα σε ακούσει μόνο ολόκληρο, ναι. Μπορεί να κάνουμε δοκιμή αυτό. Δηλαδή, αν είσαι στη Θεσσαλονίκη, με καλέσεις, εσύ με καλέσεις. Και εγώ θέλω να απαντήσω. Πρέπει να πατήσω ΣΥΕΣ πρώτα. Όχι απαραίτητα εάν και οι δύο είστε με ΣΥΚΙΟΥ. Ναι, και οι δύο με ΣΥΚΙΟΥ. Και οι δύο με ΣΥΚΙΟΥ μπορείς να πατήσεις και άλλο. Ωραία. Μπορείς να εννοείς εάν με καλέσει κατευθείαν ο άλλος. Σε καλέσει κατευθείαν δεν πρέπει. Εγώ δεν μπορώ να πατήσω με ΣΥΚΙΟΥ. Με το ΣΥΚΙΟΥ όχι. Πρέπει να μπει το UR, ναι. Πρέπει να μπει στο UR του Κωνσταντίνου το απέναντι. Το τελευταίο, εκεί τη στιγμή, το τελευταίο στο RX History είναι το κορσάνι του ανθρώπου. Ναι, το κατάλαβα. Αλλά πώς θα καταλάβω, όχι ποιος με κάλεσε, αλλά πώς με κάλεσε. Με κάλεσε με ζητού ή με κάλεσε με απευθεία στο εξαρτητικό. Δεν σε ενδιαφέρει. Αν δεν με ενδιαφέρει, κάτσε, περίμενε τώρα και θα δω δεν ενδιαφέρει. Δεν το χαρακτηριστικό. Αν το όσο και λέει DMR, αυτός κάλεσε τώρα από DMR. Άλλο είναι αυτό που λες. Είναι πόρτα αυτό. Μην τρώμε τζάμπα χρόνο. Λοιπόν, μπορούμε να το δούμε ζωντανά μετά. Λοιπόν, δύο πράγματα για τους Reflector. Οι περισσότεροι που ασχολούνται με τον D-Star, επηρεασμένοι από άλλα modes, αξέχασα να σας πω ότι είναι, το πιο σημαντικό δεν σας είπα, ότι το D-Star είναι το μοναδικό ραδιοεραστεχνικό ψηφιακό mode. Όλα τα άλλα δεν είναι ραδιοεραστεχνικά. Είναι επαγγελματικά. Όλα, εκτός από την από τη γιάη σου, ναι, σωστά. Όλα τα άλλα είναι επαγγελματικά. Λοιπόν, οι reflectors, οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι πανάκια. Δηλαδή, χωρίς reflector δεν μιλάνε μεταξύ τους τα repeater. Λάθος. Μια χαρά μιλάνε. Αυτή είναι η, πώς το λένε, η νοοτροπία του D-Star δικτύου. Μετά βγήκαν τα reflectors για ποιο λόγο? Για να συνδέουνε άλλα πράγματα, άλλες εφαρμογές, άλλα mode. Τότε υπήρχε η ανάγκη του reflector. Το καταλαβαίνετε? Άρα το reflector, οι περισσότεροι νομίζουν, ιδίως νέοι ραδιοεραστέχνες, που είναι, δεν έχουν ζήσει όλη την ιστορία του D-Star, ότι χωρίς reflector εγώ δεν ακούγω πουθενά. Λέγε. Ίσως είναι και για να πούνε από το ίντερνετ σε κάποιο... Εγώ μιλάω για RF. Ναι, ναι. Εντάξει, για ίντερνετ εννοείται ότι είναι μονόδρομος. Αλλά εγώ μιλάω για RF. Δεν χρειάζεται λοιπόν, δεν είναι απαραίτητος ένας reflector. Εντάξει. Είναι λοιπόν ένα conference bridge. Είναι μια γέφυρα λοιπόν που συνδέει όμοια και ανώμοια πράγματα. Προηγουμένως ο συνάδελφος εδώ, πώς το μικρό σου, ο Γιώργος, είπε κάποιον κάτι του DMR. Δηλαδή κάποιος που μιλάει στο DMR μπορεί με κάποιο τρόπο, που δεν θα ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι η δουλειά μας, η ώρα να ασχοληθούμε με αυτό, τον ακούμε στο D-Star δίκτυο. Αυτό το κάτι του DMR, ξέρεις το βάζει, αυτός που στέλνει τα δεδομένα στο D-Star δίκτυο, για να δηλώσει ότι εγώ έχουμε από το DMR. Κατάλαβες? Πες. Ναι. Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Πρακτικά. Κάτι φτιάχνανε να φτιάξουν να μην κάνουνε, δεν ξέρω. Αν το C4 FM της Γιαέσου συνδέεται με τον D-Star. Με τον D-Star όχι, είναι διαφορετικά κόντε. Το C4 FM συνδέεται πολύ καλά με το DMR, γιατί είναι παραπλήσια τα κόντε. Τα reflector λοιπόν, κύριοι, να μην τρώμε χρονοτζάμπα, στο τέλος μπορούμε να μιλήσουμε ό,τι θέλετε. Μπορούν λοιπόν τα reflectors, πολλαπλά λέει D-Star repeaters να τα ενώνουν, ακόμα και dongle χρήστες, αυτό με το μπλε USB κουτάκι που είπαμε δεν χρειάζεται transceiver, αλλά μπορεί να το κάνεις μόνο ένα υπολογιστή, γύρω από όλο τον κόσμο να ενωθούν κτλ. Ξαναλέω άλλη μια φορά να το καταλάβετε. Τα reflectors δεν είναι απαραίτητα. Απλά μας κάνουν τη ζωή εύκολη για πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι απαραίτητα. Το τονίζω αυτό γιατί σε άλλα mode είναι απαραίτητα. Και πάμε τώρα στην δικιά μας την πραγματικότητα. Στην Ελλάδα έχουμε δύο δικά μας, δηλαδή τις ΕΕΡΟ reflectors, είναι το XLX737 και το 122. Reflector στα ελληνικά σημαίνει τι? Καθρέφτης. Μπράβο. Που σημαίνει ότι
Εδώ ο administrator τι έχει κάνει, έχει συνδέσει και αυτά τα δύο. Δηλαδή ό,τι έχει 737 μπορεί να δεις το ίδιο και στο 122. Δεν ισχύει πάντα, και αυτό μπορεί να το δείτε με τα sites που έχουν και τα δύο αυτά repeater, reflectors. Το ένα είναι distar.rag.org. Δεν θυμάμαι και το και πώς λέγεται. Όχι, μόνο στο Google να βάλεις. Ναι, αλλά ποιο είναι το site. Πώς το λένε, 637, σε πάει κατευθείαν. Dashboard, ναι. Εκεί μπορείς να συνδεθείς, μπορείς να δούμε και ζωντανά τώρα εδώ. Μπορείς να συνδεθείς και να δεις αυτός ο ρημαδορεφλέκτορ ποιον έχει συνδεμένο πάνω, ποιοι χρήστες είναι συνδεμένοι μέσω ίντερνετ, δηλαδή να βλέπεις real time, σε πραγματικό χρόνο, ποιος είναι πού. Υπάρχουν λοιπόν ραδιοεραστέχνες που είναι στο D-Star εδώ και 15 χρόνια και δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να μιλήσουν και σύμπλεξ. Υπάρχουν λοιπόν συχνότητες και στα VHF και στα U, που είναι σύμφωνα με το band plan της ERU, που μπορείς να βγεις και να κάνεις μια χαρά D-Star QSO. Πες μου. Ποια είναι η διαφορά του REF με το XLS. Αν μας πω δεν ξέρω. Γιατί και εγώ δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή, για πώς θα το πούμε εσύ, έπρεπε να το ξέρεις. Το XLS είναι όνομα. Θανάσης, Κώστας, Γιάννης, Μανώλη. Τα τρία πρωτόκολλα που εξυπηρετεί, το DCF, το XRF και το ACS, REF, είναι τα τρία πρωτόκολλα που εξυπηρετούνται στη διασυνδεσιμότητα. Έτσι. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε κανείς να τα ξεχωρίσει πια και μπερδεύανε και λέγανε πού θα συνδεθώ, στα REF ή στο XLS ή στο DCS ή στο REF, αυτός ο Χριστιανός ο Εγγλέρος, και η καθολική χριστιανή είναι. Έκανε την επιλογή να συνδέει με το νούμερο του εξελίξ. Πού θες κυρία μου να συνδεθείς και δεν μπορείς και ζωρίζεις, στο εξελίξ 122. Βάζει εξελίξ 122 σαν στο πεδίο της συνδεσιμότητας, αλλά αυτός από πάνω βάζει το XRF. Η διαφορά μεταξύ των τριών πρωτοκόλων είναι ότι το XRF είτε είναι ο επαναλήπτης, είτε εσύ είσαι με ένα hot dog ή hotspot και συνδεθείς πάνω στο reflector, φαίνεσαι. Αν βάλεις το ref που το χρησιμοποιείς εσύ, δεν φαίνεσαι. Και τι είναι καλό να σου πούμε τώρα. Το XRF προτείνει. Γιατί αν βάλεις το DCS, πάλι φαίνεσαι. Το ICOM εμένα το 51 δεν το παίρνει το XRF. Μα δεν το παίρνει γιατί δεν είναι πρωτόκολλο. Είναι ένα όνομα, είναι σαν να βγάζει το Θανάση. Εκτός αν χρησιμοποιείς το PI-STAT, το PI-STAT θα καταλάβει το εξελίξ. Αν δεν το χρησιμοποιείς θα βάλεις XRF. Είναι το καλύτερο πρότοκολλο για... Το 50 είναι αυτό το XRF. Γιατί όμως πάτησα και δεν μπόρεσα. Έβαλα μόνο το REF, γι' αυτό το λέω. 51 τώρα δεν έχω, είχα, δεν έχω. Εντάξει. Περίμενε λίγο. Το 51 που έχεις είναι αναβαθμισμένο στην τελευταία έκδοση. Είσαι σίγουρος. Εξόσον γνωρίζω, ναι. Ναι, λογικό είναι, αλλά... 1,02, 1,05. Ναι, δεν ξέρω, δεν είχα ποτέ 51, να σου πω, αλλά... Λοιπόν, μην μιλάμε μεταξύ μας λίγο να τελειώνουμε. Λοιπόν, το Simplex, εδώ, αυτές οι εικόνες που βλέπετε τις έχω πάρει από το site της RAG. Καταρχήν, η Ένωση Ένωση Ελλήνων Ραδιοτεχνών έχει καταπληκτικό documentation για το D-Star. Τα πιο πολλά τα πήρα από εκεί. Λοιπόν, αυτές οι εικόνες είναι από εκεί. Δείχνω πώς μιλάτε με ένα σύμπλεξ δίκτυο. Στο My Call είναι ο Μάνος, ο IW με το αυτοκίνητό του. Porsche. Έλα. Με το Porsche, ναι. Εδώ είναι ο Juliet Golf. Εντάξει, και οι δύο βλέπετε έχουν βάλει στο UR το CQ. Και μιλάμε μεταξύ τους. Αλλά είναι και ο VS, ο οποίος πάλι έβαλε στο My Call του cosine του και πάλι CQ. Αυτό είναι μια απλή simplex round table, ναι. Επικοινωνία όπως μιλάμε αναλογικά. Που κάνουμε ρολόι, το ίδιο πράγμα κάνουμε. Απλά είναι D-Star, είναι ψηφιακό. DV. Λοιπόν. Χωρίς τίποτα στα RPT1 και 2. Πολύ σωστά. Γι' αυτό δεν γράφω τίποτα εδώ. My call αυτό, you are αυτό. Ούτε repeater 1, ούτε repeater 2, τίποτα. Άδεια αυτά είναι, κενά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη περίπτωση. Μέσα από repeater μόνο τοπικά. Δηλαδή να ακουγόμαστε μόνο στην Αθήνα.
Έχουμε λοιπόν το Juliet Golf που βάζει You are. Α, όχι. Αυτός λέει να μιλάει με το συγκεκριμένο ή CQCQ. Ας πάρουμε το CQCQ, δηλαδή κάνει μια γενική κλίση. Άρα στο UR δεν θα έχει το cosine αυτό, θα έχει μόνο το CQCQ. Και αντίστοιχα και αυτός δεν θα έχει το cosine αυτό, θα έχει μόνο CQCQ. Repeater 1, SV1 πάπα λοιπόν, μπράβο. Άρα θα κάνουμε κλίση στο B-port, αλλά στα U. Το ίδιο θα έχει και ο άλλος εννοείται, για να ακουστούμε μεταξύ τους. Και θα κάνει κλίση και θα τον ακούσει κανονικά άλλος μέσα από το repeater. Δεν θα ακουστεί εκτός Αθηνών. Κατανοητό? Ναι. Όπου πιάνει η λόγχα τώρα μεταδότη. Πολύ σωστά. Λοιπόν, οι άλλοι, βλέπετε εδώ γράφω και πάλι το my call, αν θέλω να μιλάω μόνο με τον VS, στο B και repeater 2 blank. Δεν βάζω λοιπόν gateway εδώ, γιατί δεν θέλω να ακουστώ έξω από την Αθήνα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πάλι μια άλλη περίπτωση. Α, αυτή είναι ωραία περίπτωση που λέω. Αυτός εδώ είναι ο Juliet Golf, θέλει να μιλήσει με το VS, εκπέμπει στην B πόρτα, αλλά θέλει να κάνει redirection port στους 1,2 γίγα. Άρα μπορεί να κάνουμε και αυτό. Το repeater 2 λοιπόν, στο τοπικό αναμεταδότη, και όχι μόνο, αλλά την περισσότερη είναι για το τοπικό αναμεταδότη, να κάνουμε redirection port. Να πάμε δηλαδή σε άλλη πόρτα το αναμεταδότη. Το καταλάβατε αυτό ή το ξαναπώ? Κύριε Κώστα, το καταλάβατε? Όχι, να το ξαναπώ. Αυτό ισχύει εδώ στην Αθήνα και έχουμε και τις δύο. Αυτό το κάνουμε γιατί ο ανταποκριτής μας... Ξέρουμε ότι ακούει στους 1,2 γίγα. Ρε παιδιά, ποιος έχει IDN από εσάς που έχει χρησιμοποιήσει? Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν χρειάζεται IDN, το IDN καταργήθηκε. Είναι πολύ παλιό μηχάνημα που ήταν 1,2 only. Υπάρχει το 9700 που έχει 1,2 και κάνει μαγικά ό,τι έκανε το ID1. Το 9700, ναι. Το SDR All Mode μηχάνημα που έχει τη στάρα πάνω. Και βραδιά. Όχι, είναι VU Giga μόνο. Πάμε λοιπόν, via repeater, αλλά WW Worldwide. Πάμε λοιπόν και γραβάζουμε. My call, your call, repeater 1. Το μαγικό G. Αν δεν βάλουμε το G, δεν βγαίνουμε έξω από την Αθήνα. Λοιπόν, αυτό είναι το 9700 που λέγαμε προηγουμένως. Πάμε πίσω λίγο ακόμα. Το μικρόφωνο του UR που έλεγε, έτσι από το πόδι. Θα ακουστούμε τώρα σε όλους τους επαναλήπτες όλου του κόσμου. Ας πούμε ναι, το UR μπορεί να σώσετε call sign που θέλετε να μιλάτε συχνά. Δεν είναι μόνο RX ότι ακούμε και όσα θέλουμε να υπάρχουν. Πάμε και τα βάζουμε χεράτα. Στο UR λέω. Τι κορσάιν είπαμε ότι έχεις, κύριε συνάδελφε, από το αμερικάνικο? Κίλο μπράβο ένα Oscar Fox από Φλόριντα. Κίλο μπράβο ένα Oscar Fox. Θέλω να το βάλω μέσα στο UR και δεν θέλω να το επιλέγω ή να πάω στο RX History. Θέλω να υπάρχει, γιατί μιλάω συχνά με αυτόν. Πάω και τα κατηγορίες. Εννοείς ότι έχετε παραπάνω μια τιμή το UR? Έχει 100 ή 200, δεν θυμάμαι. Α, ναι. Ναι, χωράει πολλά κορσάιν. Σαν μνήμες. Και όσοι... Το μηχάνημα δεν είναι μνήμες. Αν πάμε, στο RX History, είναι ιστορικό. Ξαναλέω, μπορεί να το ενεργοποιήσεις ή να το ενεργοποιήσεις από το μέσα του μενού. Δεν θέλω εγώ ιστορικό. Default είναι ενεργοποιημένο το ιστορικό. Αλλά μέσα στο UR μπορεί να καταχωρήσεις εσύ call sign. Τα οποία... Ας πούμε μνήμες μόνο για call sign όμως. Δεν είναι μνήμες συχνότητα, μπλα 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 μπλα. Για λέγε. Άρα εγώ... Κατάλαβα το περιεχόμενο ότι ανοίγει, ας το πούμε, η φωνή, ανοίγει ο ήχος μου στο δέχτη μου όλων εκείνων που έχω στηρίξει στα UR και φυσικά αν έχω το σηκώ, ανοίγεται από όλους και αυτούς που δεν έχω. Ναι. Λοιπόν... Να τα πίσω λίγο να σου το μάθω. Το repeater, το SV1, θα διαλέξουμε την πόρτα G, ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Ναι. Γιατί είχαμε πει στην αρχή ότι ακούγεται όλο. Ναι, ο κόσμος, ναι, είναι σχετικό ο κόσμος. Ναι, να το εξηγήσω λίγο. Όχι, δεν θα ακουστεί όλα τα repeater της γης. Πού θα ακουστώ? Όσοι συνδέσουν τα repeater τους με το δικό μας reflector, θα τα ακούνε. Κατά συνέπεια και εσύ, αν θέλεις να ακουστείς
σε πολλά repeater, πας σε ένα reflector που είναι αμερικάνικο. Αν αυτό είναι το ερώτημα, το 001 Charlie. Έτσι όπως είναι τώρα, εγώ βάζω στον πομποδέκτη το SB1 Papa Gold και κάνω κλίση CQ. Ναι. Default θα ακουστείς στο reflector 737-122, άρα στην Ελλάδα. Αν όμως ξέρω αυτός ο reflector που άλλο είναι συνδεδεμένος. Ναι, είπαμε, μπαίνει στο dashboard του 737 και βλέπεις αυτός ο φουκαράς σε ποιος είναι συνδεμένος και σου λέει. Ποιος τον συνδέει αυτόν τον reflector κάπου. Δεν είναι, δεν το φτιάχνει ο administrator. Ελεύθερος είναι. Κάποιος δεν μπορεί. Αλλά ναι, ναι, ναι. Επειδή είναι ελληνικός, σίγουρα δεν υπάρχουν Αμερικάνοι, υπάρχουν Ταϊλανδοί, υπάρχουν Κινέζοι, έτσι. Υπάρχουν άλλοι reflector που κάνουν αυτή τη δουλειά, όπως είναι αυτό που είπα. Το reflector είναι ένα τσάτι. Εκεί κάθε κανιδιάς κανένα πάει και συνδέει. Έτσι. Σε μια χώρα που δεν έχει ας πούμε το δικό του reflector, πάνε όλοι και συνδέονται εκεί. Όλοι όσοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους είναι σε ένα round table. Λοιπόν, πριν reflector εποχή, να σου πω λίγο την εμπειρία δικιά μου, πριν 15 χρόνια, μιλάω στα βραχεία με έναν Ιαπωνέζο στην Οζάκα και μου λέει, έχεις μου λέει D-Star. Λέω ναι. Θα βγεις, λέει, στο συγκεκριμένο repeater που συνδέονται όλα τα repeater της περιοχής Σοζάκα. Να σου πω τι αριθμό είχαν, ήταν 90 repeater. Βγήκα λοιπόν εκεί και έπαθα σοκ με τα Ιαπωνέζικα. Άκουγα pile-up Ιαπωνέζικα και βγαίνω και μιλάω εγώ και παγώνουν όλοι. Πάγωσαν όλοι. Και βγαίνει ένας πανάρχιος ραδιοεραστέχνης, θυμάμαι και το κοσάιν του, Japan America 8 AA, ο πρώτος ραδιοεραστέχνης στην περιοχή 8. Πέθανε μετά μερικά χρόνια. Έχω πάρει την κάρτα του όμως και μου λέει μεγάλη μας τιμή, λέει, μιλάει η Έλληνας, λέει, στα repeater μας. Αυτά ξαναλέω πριν εποχή reflector, πριν βγουν τα reflectors. Άρα υπήρχε από τότε σύστημα διαδικτύωσης repeaters, τουλάχιστον στην Ιαπωνία που το δοκίμασα εγώ. Απλά η ερώτηση είναι ξανά συγκεκριμένη. Εγώ βάζω αυτά τα πράγματα στον κομποδέκτη. Πώς ξέρω πού θα ακουστώ εγώ, έχω διαλέξει το Papa σαν gateway εκεί, τον Gold. Ξέρω ότι θα ακουστώ μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι σίγουρο. Το reflector. Στο reflector. Με ό,τι είναι πάνω. Θα ακουστώ στην Ελλάδα. Είναι Αμερικάνος. Έχουμε Αμερικάνους πολλούς που είναι. Ναι, σε ενοχλεί αν είναι σε δεμένος ένας Ταϊβανός. Θα καταλάβω. Ναι. Θα ακουστώ σίγουρα στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και οπουδήποτε αλλού είναι ο reflector εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένος. Ακριβώς. Που έχει, ναι, κόσμο. Εγώ όμως εκείνη την ώρα επειδή είμαι διαστητός, μπορεί να μην ξέρω ότι απογνωσού όλο τον κόσμο. Αν δεν έχω τον τάσκο, δεν έχει τίποτα. Ναι, έχει κρυφό. Όχι, απλά ότι απασχολεί και άλλο δίκτυο. Όχι, όχι. Δεν. Μόνο του ρεφλέκτορα αυτό που είναι συνδεδεμένο. Απασχολεί. Ναι, αυτή που έχουν συνδεθεί στο επαγγελματικό το θέλουν να απασχολούν. Ναι, το ρεφλέκτορ, παιδιά, είναι ένα γενικό πράγμα το οποίο είναι για να δουλεύει έτσι. Έτσι. Και ξαναλέω, δεν είναι πανάκια το ρεφλέκτορ. Το τονίζω αυτό. Πολλοί νομίζουν ότι δεν παίζουμε χωρίς ρεφλέκτορ. Μια χαρά παίζουμε με χωρίς reflector. Πού το βλέπω αυτό στο reflector list, που είναι συνδεδεμένο εδώ. Στο δικό μου reflector, ναι. Είπαμε έχουμε δύο ελληνικούς reflector. Ωραία. Το 737 και τον 122. Ωραία. Ή θα συνδεθεί στον έναν ή στον άλλον. Είμαι εγώ στον 737 και βλέπω τώρα. Έχει reflector connect, κάπου connect, το δεύτερο tab είναι. Repeaters. Reflector, repeaters, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί είναι. Ναι, εκεί σου λέει ποι, με ποιο συνδεμένο. Το μενού μην μπερδευτούν οι συνάδελφοι, γιατί μπορεί να του κάνει φωτογραφία κάποια στιγμή. Το μενού σε κάποια μηχανήματα όπως το 50 που είδα τώρα είναι διαφορετικό. Δεν είναι ένα γεγονό να είναι πάνω Michael. Το Michael σε μένα είναι τέρμα κάτω, ας πούμε. Okay. Και το UR είναι τέρμα πάνω. Μην μπερδευτούν οι συνάδελφοι, μου δώσουν τι περιβάλλον είναι αυτό. Α πάρουμε μηχάνημα. Λοιπόν. Demo. Στο μηχάνημά μου, είναι από το Θεσσαλονίκη το μηχάνημα, επίτηδες δεν έχω βάλει το SV1 Papa. Εντάξει, βέβαια ανακάλυψα ότι όλα τα repeater έχουν την ίδια συχνότητα σταγιού. Όχι. Αλλά το SV1 Papa με το SV2 Fox είναι στην ίδια συχνότητα. Τώρα το ανακάλυψα εδώ. Λοιπόν, η είσοδο δηλαδή και έξοδος του SV2 Fox είναι η ίδια με το SV2 Papa. Ναι, αλλά έχουν ίδια συχνότητα. Να ακουστεί από το ένα πάνω απέναντι έως και χλωμό. Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα είναι καινούριο που σημαίνει έχει το μαγικό DR. Είπαμε το DR δεν υπήρχε στα παλιά μηχανήματα. Δηλαδή το 28-20 που είχα εγώ δεν έχει DR. Αυτό έχει. Το DR είπαμε είναι
για ανθρώπους που δεν θέλουν να διαβάσουν manual και θέλουν να κάνουν γρήγορα configuration. Φαίνεται η οθόνη ή δεν φαίνεται? Τι, έκλεισε το μηχάνημα? Α, ναι, γιατί έχω τέτοιο, να κοιμάται μετά. Να μην καίει ρεύμα. Κάτι το βγάλουμε πιο ψηλά. Λοιπόν, πάω λοιπόν και περνάω τη συχνότητα του repeater SV ένα πάπα. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό? Όχι. Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει μία λίστα μέσα όλο το repeater της γης. Δεν βλέπουν οι συντάδελφοι από εκεί σε προστά. Δεν είναι μόνο σε κάρτα SD. Είναι πάνω στο μιμή του μηχανήματος. Δεν με βλέπουν. Τι να κάνω εγώ τώρα, μαγικά θα κάνω? Θα πετάω? Όχι. Ίσως αν πήγε. Το βόλο πάντως είναι εδώ στο σύστημα. Δεν μας ενδιαφέρει, ο βόλος δεν είναι στην ΕΕ. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, νομίζω δεν δουλεύει καν το repeater στο Βόλο. Δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί μάλλον το repeater ακόμα εκεί. Λοιπόν, το μηχάνημα λοιπόν είναι μοντέρνο. Το τονίζω αυτό γιατί το 2820 δεν έχετε το μαγικό κουμπί. Πατάμε λοιπόν το DR, είναι εδώ. Βλέπετε, μενού, home, DR, quick. Πατάμε DR. Οπότε πρέπει να επιλέξουμε την πάντα βέβαια. Πατάμε DR. Λοιπόν, και σου βγάζει εδώ αυτόματα πάνω-πάνω CQ-CQ. Κάτω έχει την Αθήνα που την επέλεξα λάθος προηγουμένως. Πάμε πίσω να δούμε στο repeater list. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, μπήκα μέσα λοιπόν εκεί που γράφει το όνομα του repeater. Όταν το άνοιξα πήγαινε στη Νότια Αφρική το default, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Zulu Sierra. Πατάς εκεί λοιπόν repeater list και σου βγάζει Europe Eastern, Europe North, Europe τέτοιο, Asia, North America, South America, όλη τη γη λέω, όπου υπάρχουν αναμεταδότες, δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Εγώ, εμείς στην Ελλάδα ανήκουμε στο South, δηλαδή Νότια Ευρώπη. Επιλέγω λοιπόν Νότια Ευρώπη και εδώ έχει μία λίστα, το τέρμα πάνω αν θυμάμαι καλά και ευτυχώς τα κάνει sorting by call sign και επειδή είμαστε ραδιοαστέχνες ξέρουμε ότι το 5 Bravo 4 είναι πιο μπροστά από το SV, άρα το πρώτο call sign που βλέπεις στο South Europe τι είναι? Η Κύπρος. Το πρώτο λοιπόν κοσά είναι της Κύπρος, την Κύπρο που γράφει ότι είναι Ελαντέ 5 Μπράβο 4 Τσάρλι Γιάνκι. Λοιπόν, και άμα κατέβω εδώ στη λίστα θα βρω και τα ελληνικά. Έχει Echo Alpha, Echo Delta, Sierra 5, όπα, ήρθαν και τα ελληνικά. SV1 Oscar, SV1 Papa, SV1 Uniform, SV1 Yankee, SV2 Fox, SV2 κτλ. Πάω λοιπόν SV1 Papa. Το επιλέγω. Μπήκε αυτόματα εδώ. Ούτε συχνότητα έχω γράψει, ούτε πόρτα. Το default είναι η πόρτα B. Μπορούμε να την αλλάξουμε. Πώς? Πατάμε το μαγικό κουμπί CS. Το CS σου δείχνει τις μαγικές ρυθμίσεις όπως το UR να είναι CQ, το repeater 1 να είναι SV1 Papa και no B, το SV2, το repeater 2 να είναι not used, εγώ θέλω και gateway. Πατάω πάνω στο not used και δεν αλλάζει. Δεν θέλει να αλλάξει. Δεν θέλω, δεν ξέρω γιατί δεν αλλάζει. Και από κάτω γράφει και το cosine μου. Λοιπόν, το CD είναι άδειο, δεν έχει ακούσει κανένα μέχρι τώρα. Λοιπόν, και αν πατήσω αυτή τη στιγμή, PTT, απαντάει κανονικά ο repeater. Έχει ουρά ο repeater. Το repeater απαντάει με δύο τρόπους. Γράφει το call sign του και no B. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, όχι, ότι είναι μόνο τοπικά. Αν απαντάει SV2 Papa, SV1 Papa και no G, τότε είσαι και ιντερνετικά. Άρα, στο μηχάνημά μου, εγώ να ξέρετε, έχω δύο μνήμες σε κάθε repeater. Έχω SV2 Fox Local, SV2 Fox με Gateway. Θέλω να μιλήσω λοιπόν μόνο εδώ, πάω στη μνήμη 91, πατάω τοπικά. Θέλω να ακουστώ έξω από την Θεσσαλονίκη, πάω στη 92 μνήμη, πατάω, βγαίνω έξω. Προτείνω λοιπόν να καταχωρέσετε και τα δυο σε μνήμες. Το μηχάνημα έχει 200 μνήμες, χωράει. Λοιπόν, ο άλλος ο τρόπος ήταν να πάω εγώ, να πάω στη λίστα των αναμεταδοτών, να βρω τη συχνότητα, να την καταχωρήσω, όπως θα κάνω στο 2820. Να πάω, να γράψω με το χέρι μου το cosine του αναμεταδότη SV1, Papa, κενό, 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 μπράβο,
κτλ. Κτλ. Και να βγω στην ίδια. Αυτά πλέον με το DR τα κάνει αυτόματα. Εντάξει, υπάρχει λίστα. Η λίστα ανανεώνεται κάθε τόσο και λιγάκι. Την κατεβάζουμε από το ίντερνετ, από το site της ICOM, το βάζουμε στο SD. Το μηχάνημα αυτό, όπως όλα τα μηχανήματα της ICOM τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν SD card. Στο SD card, να ξέρετε, όπως σχεδόν όλα τα μηχανήματα της ICOM, μπορείς να σώζεις όλες τις συνομιλίες που κάνεις. Είτε RX, είτε TX, είτε R2. Η οπτικότητα που έχω βάλει εγώ εδώ είναι 128 γίγα, μπορώ να χωρέσει μέσα 35 χρόνια record. Εντάξει, γι' αυτό προσέξτε τι λέτε στο D-Star. Κάποιοι το καταχωρούνε. Μέσα αυτός είμαι και εγώ. Εγώ έχω δηλώσει σε όλα μου τα ακόμα και αυτό το μηχάνημα εδώ έχει πάνω SD, micro SD που μπαίνει εδώ, 128 γίγα. Πάλι 35 χρόνια χωράει μέσα τέτοιο. Πώς ενημέρωνε η ICOM για τη λίστα? Η ICOM πώς ενημερώνεται, τι εννοείς? Θα σου το πω το site, το έχω εδώ μέσα. Org. Δηλαδή, από εκεί, ναι. Βέβαια, μέσα σε αυτό το site καταχωρούνται από τους εκάστοτε administrators. Δηλαδή, δεν είναι, αυτό που λέει σωστό, δεν είναι ενημερωμένη η λίστα πάντα. Δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη έχει δύο repeater καταχωρημένα και λειτουργεί το ένα καθόλου, εδώ και χρόνια. Ποιος θα ενημερώσει την ICOM να την διαγράψει? Δεν είναι θέμα ICOM. Είναι από το site αυτό, ναι. Η ICOM δεν επιβεβαιώνει. Όχι, όχι, ναι, πώς θα ενημερώσουμε αυτόν που... Τώρα το HQL είναι το μάνα. Αυτό θα ενημερώνεις αυτόν γιατί... Λεπτομέρεια είναι αυτά. Λοιπόν, επειδή έχουμε φάει πάρα πολύ χρόνο και μερικοί θέλουν να φύγουν, βλέπω τον κύριο Κώστα έχει κουραστεί κιόλας. Δεν έχει κουραστεί. Λοιπόν, στο τέλος μπορούμε να κάνουμε ό,τι δοκιμή θέλετε και σύμπλεκ θα κάνουμε και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κάποτε όταν έγινα εγώ χρήστης στον D-Star, παίρνω τηλέφωνο τον Μάνο, γιατί τυχαίνει να είναι φίλος μου, και του λέω, ρε Μάνο, θέλω να μπω εγώ στον D-Star. Μου λέει, πάνε στο site, κάνε registration, θα το δω εγώ την αίτηση, θα την εγκρίνω και μετά. Δεν χρειάζεται να κάνετε registration. Πλέον όχι. Αυτό είναι το site που υπάρχει ήδη στην Αμερική και μπορείς να πας και να κάνεις registration, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Έλα. Τώρα δεν είναι. Εμένα με κράξανε σε ένα χρόνο. Είχα μπει από το Peanut και με έκανα και πάτησα, δεν έκανα, και μου ήρθε μήνυμα από τον Combinator ότι πρέπει να κάνεις registration. Οκ. Λοιπόν, για όσους λοιπόν έχουν πρόβλημα, αυτό είναι το link. Το card show είναι το κόρπο αυτό. Αν δηλαδή πα σε ρηπίτε που χρησιμοποιεί το ρεύμα, πρέπει να σε ρωτήσει να το κάνει. Για να κάνετε registration, σου ζητάει call sign, email, δίνει τα στοιχεία, σου στέλνει link, πατά το link, κάνει επιβεβαίωση και σου ζητάει με τα password. Και τέλειωσε. Εντάξει. Λοιπόν, κατασκευαστές, εδώ έπαθα σοκ εγώ όταν ανακάλυψα ότι εκτός από την ICOM και την Kenwood υπάρχει και αυτή η εταιρεία. Πριν 5 χρόνια έβαζε option στα μερικά μοντέλα της, 3-4 μοντέλα, D-Star, το οποίο το κατήργησε δυστυχώς στα καινούργια μοντέλα 6400, 6600 και 7900. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί. Αλλά να ξέρετε, το είχε option $120, δηλαδή πολύ φθηνό, και έκανε το μηχάνημα, προσέξτε λίγο, όχι μόνο, γιατί τότε είχε και πολλά option με δι, πλακέτα, πώς το λένε αυτό που κάνει, που βγάζει 10 μεγάτσικλα, 30 μεγάτσικλα και σου κάνει 2 μέτρα, πώς λέγεται, τρανσβέρτερ. Είχε τρανσβέρτερ στα 2 μέτρα, τότε η Flex. Δεν είναι μόνο για το D-Star, μόνο για τα 2 μέτρα, είναι και για τα βραχαία. Το ξέρατε ότι δουλεύουν και τα βραχαία με D-Star. Μια χαρά. Το 9-100, το 7-100, ποιο άλλο μηχάνημα έχει βραχαία, αυτά είναι. Αυτά τα δύο μηχανήματα, μια χαρά κάνεις D-Star στα βραχαία. Δηλαδή, ψηφιακά και χωρίς παράσταση. Έτσι. Τι έχει να δω λίγο, ναι. Έλα. Εννοείται. Ναι. Ναι, ρε. Εννοείται. Το D-Star, το 705 κάνει τα πάντα. Αν είναι λεσβή, εγώ και από τη συνομιλία,
Το why noise. Ποιος μίλησε? Μανώ, κάνεις QRM. Λοιπόν, ποιοι είναι οι τρασίδες, τώρα εδώ θα κάνουμε 50 μέρες να δούμε όλα τα μοντέλα που έχει φτιάξει η ICOM μέχρι σήμερα. Το iDelta One είπαμε ήταν το μηχάνημα το πρώτο 1,2 που είχε βγάλει D-Star. Δεν υπάρχει στην παραγωγή εδώ και χρόνια. Υπάρχει όμως το 9700 που κάνει πιο καλά τη δουλειά από το ID1. Το ID1, ξέρετε, επειδή είναι high speed data transfer τεχνολογία, έχει Ethernet πάνω, όπως και το 9700. Εδώ τώρα η ICOM με αυτά τα καφενεία 51, anniversary 51-2, δεν κατάλαβα ποτέ, και οι διαφορές που έχουν τα μηχανήματα μεταξύ τους είναι σχεδόν καμία. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούργιο απόχημα, το μηχάνημα που μπορείτε να δείτε μπροστά εδώ, το Indian Delta 52, είναι το μοναδικό φορητό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παραγωγή. Το δικό μου δεν είναι. Ποιο? Ποιο είναι? Περίμενε, είναι τρεις σελίδες τα μηχανήματα. Το 705 είναι το QRP, το SDR της ICOM που έχει πάνω βραχαία VU και D-Star εννοείται. Το 80 Alpha Delta 880, παλιά μοντέλα όλα αυτά. 91, 92, 905, το καινούριο SDR, το καινούριο VU Giga 1,2, 2,4, 5 Giga και 10 Giga SDR έχει και αυτό φυσικά τη Star. Το 2200 είπαμε το πρώτο μηχάνημα που βγήκε με τη Star, με option πλακέτα. Το V82, U, αυτά είναι τέτοια. 700, 900 που είπαμε προηγουμένως. Το 9700, το καλύτερο SDR VU Giga μηχάνημα αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το 74 που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά της Kenwood και το καινούριο απόκτημα D75. Το 75 είναι στην παραγωγή, το 74 δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορεί να το αγοράσει. Αυτά είναι τα current μοντέλα της ICOM και της Kenwood. Μόνο αυτά μπορεί να αγοράσετε. Το 50 με το 52 διαφορά είναι ότι είναι με μονόχρωμη οθόνη και κάτι άλλα λίγα πράγματα που και φυσικά είναι πιο φθηνό. Το 52 είναι με όχρωμη οθόνη και κάνει λίγο παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, αυτά είναι οι repeaters. Τα repeaters που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα είναι αυτά, τα παλιά. Είναι ασημένια. Τώρα βγάλα καινούργια μοντέλα που είναι μαύρα. Δεξιά, αριστερά είναι ένα repeater στην Αμερική, δεξιά είναι ένα repeater που έχουμε εδώ. Το SVN Papa είναι αυτό. Από το site της Tekers το πήρα, της RAG. Εντάξει, εμάς είναι η γενιά 2 στα Gateway. Τώρα είναι φτάσει στην 4. 3 είναι. Αυτή είναι τα καινούργια repeater. Το συγκεκριμένο repeater πάνω είναι διμετρικό, αυτό είναι U και αυτό είναι 1,2. Τα repeater αυτά έχουν ενσωματωμένο controller. Ενώ τα άλλα... Ήθελε μια φέτα που ήταν ο controller. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχει πάνω 2 Ethernet πόρτες. Αυτά είναι τα ελληνικά repeater που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς μόνο αυτά. Και το λέω δυστυχώς, όταν είχε χτιστεί το δίκτυο ήταν άλλα τόσα. Πριν... Έχουμε δυνατότητα για άλλα δύο, τα οποία ψάχνουμε να βρούμε... Πού να τα βάλετε. Πού να τα βάλετε. Ναι. Είναι κρίμα να έχουμε στην αποθήκη μας δύο repeater και να κοιμούνται. Λέω εγώ. Αυτά είναι διασυνδεμένα μεταξύ του. Βεβαίως. Ο τρόπος διασύνδεσης είναι μέσω ίντερνετ. Βεβαίως. Δυστυχώς. Η ICOM όταν είχε βγάλει... Θέλω να σε προλάβω. Όταν είχε βγάλει, μη μιλάτε κύριε συνάδελφε μεταξύ σας, κάνετε, ενοχλείτε τους άλλους που θέλουν να ακούσουν. Όταν έβγαλε η ICOM την τοπολογία των repeaters, έλεγε δεν πρέπει να κρεμιόμαστε από τα του ίντερνετ, άρα συνδέστε τα repeaters, γιατί είναι τα repeaters που μπαίνουν σε κορυφές. Με 10 gigabit, 10 gigahertz link. Εντάξει. Φανταστείτε λοιπόν, η Πάρνηθα, το SVN πάμε στην Πάρνηθα, δεν είναι. Στο Πεντέλη είναι. Στο Πεντέλη, και η Πεντέλη ακούγεται από το Πήλιο. Να ήταν συνδεμένο με 10 γίγα με το Πήλιο και το Πήλιο με τη Θεσσαλονίκη. Έπεσε το ίντερνετ. Μιλάμε αυτόνομα. Ήρθε το ίντερνετ. Μιλάμε και με τον εξωκόσμο. Δυστυχώς δεν υπήρχε αυτό. Γιατί δεν το κάναμε ποτέ αυτό, φίλε? Γιατί δεν είχαμε λεφτά να αγοράσουμε τα link. Πανάγκαμε τα link. Όχι. Όχι. Στην Ελλάδα έχουμε αυτή τη στιγμή το Πάπα που είναι η κλιματική ζέστη στους 5 ομονίες. Πέντε από πού. Με ποιον.
Για ίντερνετ σε πάει. Μεταξύ τους δεν είναι συνδεμένα, όχι. Όχι, μα καταρχήν δεν έχουμε καν ρηπίτρες στο πύλιο. Δεν έχουμε ρηπίτρες στο πύλιο, λέω. Αν είχαμε, θα μιλήσουμε για διασύνδεση. Όλα τα repeaters είναι συνδεμένα με 5 γίγα links. Το Πάπα έχει ίντερνετ πάνω του. Ναι, με link. Είναι εκεί κατευθείαν έξω. Δηλαδή, δρομολογεί την κίνηση που σε κάποιον σερβέρ. Στο reflector. Στο reflector. Σε ένα από τα reflector αυτά, στα οποία είναι όλα τα repeaters της Ελλάδας συνδεμισμένα και κάνουν shift τη συχνότητα ή πάνε στο 97 ή πάνε στο 97. Άρα το κάθε repeater μιλάει με κάποιο τρόπο. Όλα έχουν ίντερνετ πάνω. Με τον 37 που βρίσκεται κάπου. Σε κάποιο, εδώ μέσα στο δίκτυο, όχι. Όχι. Κάπου είναι. Είναι κάπου σε ένα data center που είναι high speed. Άρα λοιπόν κάθε repeater πάει και βλέπει αυτό. Πάει και βλέπει το reflector. Πρέπει δηλαδή το repeater να φτάσει. Παρέα. Ναι, πρέπει να φτάσει στο reflector. Το κάθε repeater. Όχι απαραίτητα. Γιατί? Το είπα προηγουμένως. Δεν είναι πανάκια το reflector. Γιατί, πώς θα μιλήσεις με το ίδιο. Μιλάει αυτόματα τον D-Star. Τώρα είναι συνδεδεμένο. Εγώ είμαι απαιτητικός. Δεν γίνεται. Πώς θα μιλήσει. Το repeater είναι εδώ. Πρέπει... Συγγνώμη λίγο. Είσαι παλιός στο D-Star. Όχι, εγώ είμαι την πρώτη μέρα. Όταν λοιπόν στήσαμε το πρώτο δίκτυο. Άκου να σε πω, δεν μάθει να σε πω. Όταν λοιπόν χτίστηκε το πρώτο D-Star, δεν υπήρχαν reflectors. Όχι, δεν μιλάω για reflectors. Λοιπόν, έχεις ένα repeater εδώ. Και έχεις άλλα 3-4 repeater. Αυτά κάπως πρέπει μεταξύ τους να επικοινωνούν. Επικοινωνούν. Μεταξύ τους με μικροκυματική ζεύξη. Όχι. Μέσω ίντερνετ. Με κάποιο τρόπο επικοινωνούν. Με ναι. Μια διασύνδεση. Δεν μας ενδιαφέρει την αυτή. Όχι, μπορώ να σε εξηγήσω κιόλας, αλλά έχει νόημα. Όχι, με μια διασύνδεση. Ναι. Έτσι απλά. Αυτά λοιπόν, κάποιο λοιπόν από αυτά. Δηλαδή, ποιος δρομολογεί την κίνηση. Δηλαδή, όταν εγώ βγαίνω στο πρώτο repeater, αυτό έχει μέσα και ένα controller. Τα repeater ναι, έχουν ο controller. Υπάρχει ρε μας τώρα ένα Raspberry, να σημείσω πραγματικά τώρα. Υπάρχει ένα Raspberry που έχει πάνω ένα Linux. Και πάνω εκεί χτίζεις το δίκτυο που θες εσύ. Και συνδέεις αυτά που θες εσύ. Κάτσε, περίμενε. Άρα λοιπόν τα repeater πάνε και πέφτουν κάπου για να μας δρομολογήσει κάποιος την κίνηση. Αυτό είναι ένα Raspberry. Κάθε repeater έχει πίσω του ένα Raspberry. Έχει νόημα να μάθουν τώρα όλα αυτά που συζητάμε. Δεν έχει κανένα νόημα. Όχι, καλό να μείνει black box. Να σου πω κάτι. Τζάμπα ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή. Είπαμε, κάνουμε εισαγωγή D-Star. Αυτά που λες είναι για το τρίτο σεμινάριο D-Star. Να σας εξηγήσω τι λειτουργικό φοράμε και πώς κάνει routing. Φοράμε, γιατί αυτά κάπως δρομολογούν την κίνηση. Δηλαδή πρέπει κάπου φτάνει αυτή. Άρα φτάνει εκεί. Σου εξήγησα πώς γίνεται. Αν χάσει τη διασύνδεση, παίζει μόνο το πιάτο. Πολύ σωστά. Επίσης, μία άλλη νοοτροπία που υπάρχει κακιά στην Ελλάδα είναι ότι εγώ είμαι στην ΕΕΡΟ, το δίκτυό μου είναι ξέχωρο από το individual repeater που υπάρχει, ας πούμε, στο Βόλο. Λάθος. Δεν είναι κλειδωμένο τίποτα. Εγώ από το SVN Papa μπορώ να συνδεθώ σε οποιοδήποτε ελληνικό repeater της Star υπάρχει. Πολύ σωστά. Το καταλαβαίνετε γιατί άκουσα και τέτοια πράγματα στον αέρα. Αυτοί λέει είναι εκτός λέει της ΕΕΡΟ, αλλά δεν μιλάνε λέει. Δεν ισχύουν αυτά. Ερώτησες. Εσύ μας έχεις κάνει με τις ερωτήσεις. Ναι, για λέγε. Λέγε. Είμαι φιλομαθής, τι να κάνω. Τώρα θα έλεγα τι είσαι. Είμαι στρατηγική και μιλάω στο SVN Papa. Ωραία. Αυτή είναι η συνδεδεμένη ρηπίτρος που έχουμε στην οθόνη μας. Το σήμα θα ακουστεί και στην Αρκαδία και στην Τάκηθο και στο Γιατί. Το σήμα σου, άμα βάλεις το G, ναι. Με το G, με το G. Ναι. Μιλάω λοιπόν εγώ. Ναι, είπα. Ναι. Θα μ' ακούσουν και στην Αρκαδία. Ναι. Ναι, είπα, ρε. Ήμουνα εγώ στην Θεσσαλονίκη προχθές, ας πω μη σημείο παράδειγμα. Και βγαίνω και μιλάω ένα από την Αθήνα. Εντάξει, εγώ ήμουν στο SVD Fox και μιλάω με κάποιον που είναι στο SVD ένα Πάπα. Το November Victor, δεν θυμάμαι ένα κροσάιν που βγαίνει, πολύ κάθε μέρα βγαίνει αυτός. Και εκεί που μιλάμε, με παίρνει τηλέφωνο έντρομος ο SV8CS, ο Σπύρος. Θωμά λέει, εγώ σ' ακούω, εσύ δεν μ' ακούς. Λέω, τι εκπέμπεις. Να λέει, είχε 1700 κι αυτός. Να λέει και τα λοιπά. Λέω, έχεις βάλει το G. Τι είναι το G. Ναι. Λοιπόν, μη στα απολογώ, κλείνω λέει και θα σε πάρω. Περνά 5 λεπτά, βγαίνει στον αέρα με άλλο μηχάνημα, γιατί το βλέπω εγώ το μηχάνημα. SV8CS, μη μιλάτε μεταξύ σας, κύριοι. SV8CS, κάθετος 92. Λέει, τώρα μ' ακούς. Λέω, ναι. Εδώ μάλιστα, που λένε και κριτική.
Λέω, τι έκανες? Το 92 το είχα κομπιουρασμένο, λέει, το άλλο λέει. Λέω, Μαϊκό, λέει, βάλες, από το γάτο. Λέει, ναι, το G το βάλες. Λέει, θα το ψάξω και τα λοιπά. Λέω, να σου στείλω όλο το αρχείο για το 9700. Δεν του το στείλα, το έκανε μόνος του. Και την επόμενη ώρα βγήκε. Θέλω να σου πω ότι... Θα του στείλει μόνο να βάλω στο UART από τα 3 CQ. Αν βάλω το δικό σου, το site, θα το ακούσεις μόνο εσύ. Ναι, λύσαξες, είναι η πέμπτη φορά που ρωτάς το πράγμα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να μιλήσουμε χωρίς transceiver? Αυτό είναι λάθος το δεξιά, γιατί αυτό είναι που έχω φέρει εδώ, το οποίο δεν είναι το Pro, είναι το σκέτο. Open Spot 4, αυτό είναι Hot Spot. Εντάξει, αυτό δεν απαιτεί transceiver. Υπάρχει το Pro που δεν θέλει transceiver. Μόνο αυτό, χωρίς transceiver, μιλάς με όλα τα δίκτυα. Όλα τα modes που στηρίζει D-Star, DMR, bla bla. Βεβαίως. Αυτό είναι το Open Spot 4 σκέτο. Υπάρχει το Open Spot 4 Pro. Αυτό δεν απαιτεί transceiver. Αυτό χρειάζεται transceiver. Και το αριστερό είναι λάθος. Είναι ένα hotspot που έχω φτιάξει πριν χρόνια, που παίρνει μια πλακέτα με το vocoder απάνω, κινέζικο πράγμα, πολύ κακό, με καφενείο ταλαντωτή και τσουλάει κιόλας. Το βάζεις πάνω σε ένα Raspberry Zero. Μην χρησιμοποιείτε Raspberry Zero πλέον, να χρησιμοποιήσετε τα Raspberry 2 Zero, Zero 2 μάλλον, τα οποία είναι πολύ πιο γρήγορα, είναι απαιτητικά πλέον τα νέα software. Έχω φτιάξει άλλα 2-3 που είναι μεγάλα. Τετράγωνα με δύο κεραίες, dual band ή ταυτόχρονα δύο modes κτλ. Αυτά κάνονται σε τεσσάρια και καινούργια πεντάρια. Λοιπόν, άρα αυτά δεν είναι μόνα τους, θέλουν και transceiver αυτά. Το μόνο που δεν θέλει transceiver, για σημερινά δεδομένα μιλάω, παλιά κάνανε και κατασκευές, να ξέρετε. Ποιος Έλληνας έκανε η πλακέτα? Ένας Έλληνας ήταν. Ναι, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, πού μπορεί να θυμάστε που είπαμε τη λίστα των αναμεταδοτών, των χρηστών, μπλα 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 μπλα. Αυτό είναι το site. Εντάξει, εδώ έχει όλη την πληροφορία. Μπορούμε να τη δούμε και αυτά είναι ζωντανά. Υπάρχει ένα καταπληκτικό site το οποίο λέγεται Calculator. Τι κάνει αυτό? Λες, είμαι εδώ και θέλω να μιλήσω με αυτόν. Τι θα βάλω repeater 1, repeater 2 και στα λέει. Είναι για βλάκες Αμερικάνους. Ή για αυτούς που δεν πάνε στο σεμινάριο της ΕΜΣΟΡΟ ή δεν θέλουν να διαβάσουν το manual. Τι το γύρισα, πραγματικότητα είναι. Να πούμε λίγο για τα data, κάτι για το The Star, όταν μιλάμε και με GPS μεταξύ δύο χρηστών. Θα το δεις ζωντανά εδώ. Πατάμε το press και εμφανίζει το call sign μου και τα GPS data. Όχι, την απόσταση που έχεις. Του βγάζει εδώ. Ναι. Πώς την ξέρει την απόσταση? Έχεις καταχωρήσει εδώ χειροκίνητα το location του μηχανήματος ή ενεργοποιήσει το GPS. Εδώ έχει πάνω GPS αυτό. Το έχω ενεργοποιημένο εγώ. Λόκαρε. Μια χαρά λόκαρε εδώ. Λόκαρε. Βεβαίως. Άμα αναβοσβήνει εδώ το GPS σημαίνει δεν ακούω. Άμα σταματοποιηθεί, μια χαρά ακούει. Και εφόσον λοιπόν ξέρει τη θέση του αυτός, όταν ακούει κάποιον, τη συγκρίνει και λέει η απόσταση είναι 50 χιλιόμετρα. Το τρίτο αυτό που βλέπετε είναι ένα παλιό καφενείο, γιατί σταμάτησε να δουλεύει το Yahoo. Yahoo είναι πάει για κλείσιμο μάλλον. Ναι, αλλά έχει όλη το knowledge base από την πρώτη μέρα μέχρι που σταμάτησε να δουλεύει το group. Δυστυχώς, group που έψαξα εγώ και το D-Star δεν είναι, είναι πιο εξειδικευμένα εκεί. General D-Star group δεν βρήκα. Έχει πολύ εξειδικευμένα. Ας πούμε, έχει D-Star USA, έχει D-Star, ξέρω εγώ, έχει D-Star, έχει πολλά πιο εξειδικευμένα. Λοιπόν, αν θέλετε βοήθεια, το email μου το έχετε, πάρτε με τηλέφωνο να σας βοηθήσω να κάνουμε τα μηχανήματα. Ή να σας στείλω το αρχιάκι όπως έκανα στο Τζούλε Τάγκο. Του στείλω το αρχιάκι έτοιμο, το έβαλε στο 705 και βγήκε στον αέρα. Πάντε σπίτι σας και φτιάξτε ένα QSO. Δηλαδή θα χαρώ πολύ να ακούσω call sign που έχετε μηχανήματα και δεν βγήκε στον αέρα ποτέ.
Πώς? Κίνηση σε φόρο Excel 437 της υπάρχει. Εγώ όχι, δεν υπάρχει. Γι' αυτό κάνουμε το σεμινάριο. Δεν είπα το λόγο που κάνω σεμινάριο Αντιστάρ εδώ. Γιατί μερικοί γελούσαν στη Θεσσαλονίκη. Λέει, τι είναι αυτό που θα κάνεις και αυτό είναι πεθαμένο πράγμα. Την τύφλα σας τη μαύρη και τη σκοτεινή, τους είπα. Το Αντιστάρ είναι το πρώτο δίκτυο ψηφιακό που έγινε στην Ελλάδα και θα παραμείνει από τα καλά δίκτυα της Ελλάδος. Γιατί? Γιατί υποστηρίζει ΕΕΡΟ. Όχι individuals ή ανύπαρκτα clubs. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, το ξέρετε ότι υπάρχει contest. Δεν θυμάμαι πότε είναι. Και κάποιος πάλι μου τάχωσε, μου λέει. Μέσα στο site, έχω κάτι. Αν θα πας στο contest calendar θα σου το βγάλει. Έχει search εκεί. Τι είναι το Αντιστάρ contest. Έχω πάρει μέρος σε δύο contest. Λοιπόν, ναι. Συνδέεσαι συγκεκριμένα repeaters, είσαι reflector σήμερα και κάνεις κλίση και σε απαντάνε και αρχίζεις και γράφεις στο computer. Τα στέλνεις σε ένα, ο διαγωνιστής μου είναι Αμερικάνος και παίρνεις βραβεία. Λοιπόν, δηλαδή ακόμα και για τους κοντεστάκηδες, το Αντιστάρ υπάρχει. Όταν λέτε σε repeaters, εμείς βάζεις το UR, το consign του repeater. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Το κατάλαβες, βλέπω. Πού μπορεί να βρεις πληροφορία περισσότερη. Το site της www.rag.org έχει απίθανη λεπτομεριακή πληροφορία για τα πάντα. Ποιος μπαίνει μέσα, κανείς. Μπείτε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αυτό που έβγαλε το χαρτάκι που λέει πώς να κάνω connector reflectors που δεν θα τα αναφέρω σήμερα, έχει λεπτομεριακά παραδείγματα πώς κάνουμε info request, πώς κάνουμε connect σε άλλο reflector, πώς κάνουμε disconnect. Όλες οι εντολές που ισχύουν, λέγε. Οι εντολές ξέρουν ότι ισχύει και με το TMF. Περιδρολογούν με το... Είσαι mobile, εντάξει. Δεν έχεις, οδηγάς. Δεν έχεις την πολυτέλεια να κάτσεις να παίξεις με την οθόνη του 7, του 500, να καταχωρήσεις, να βγάλεις, να βάλεις, τα λοιπά. Με τη DMF. Το μικρόφωνο έχει πάνω το DMF. Εντάξει, μπορεί να στείλεις λοιπόν τόνους και να κάνει info request, connect, disconnect, με ένα μόνο μικρόφωνο. Αυτό ισχύει από την πρώτη μέρα που μπήκαν τα τέτοια. Το δεύτερο είναι η ICOM. Η ICOM έχει επίσης καταπληκτική πληροφορία. Πώς να χρησιμοποιείς Αντιστάρ, τι πρέπει να κάνεις, τι δεν πρέπει να κάνεις, γενικά και εννοείται για τα κάθε μηχανήματα ξεχωριστά. Τέλειωσα. Τώρα έχεις. Ναι. Α, όχι, ναι. Δεν είχα, θα λες. Ναι, δεν είχα. Ωραία. Γιατί να πάω στο Αντιστάρ, να σκοτώ με το Αντιστάρ και όχι με το DMR, λέω. Ναι. Δεν είναι πανάκι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Okay. Ο Μιλόν έχει και DMR. Δεν σου λέει κανένας να μην ασχολείται με το ένα ή το άλλο. Αυτά που είπε με το Αντιστάρ ισχύουν για το DMR, περίπου. Όχι. Δεν θα ασχοληθούμε με το DMR. Αυτό που κάνω τώρα για άκουσα με του έργου του έργου που θα μιλά από οποιαδήποτε διαμόρφωση για να ακούγεται σε οποιαδήποτε διαμόρφωση αισθήσει. Ναι. Αυτό το δουλεύουν εδώ και χρόνια. Και πολύ μου άρεσε η ερώτηση που λέει. Όχι, η ερώτηση είναι τέτοιο. Statement. Οι Ιαπωνέζοι είναι οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα. Λέει, δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε. Κάθε μέρα που λέει ο λόγος βγαίνει και ένα καινούριο mode. Πρέπει επιτέλους κάποιος να τα ενώσει αυτά εδώ. Δηλαδή να βγαίνεις κάπου και να λες θέλω να κάνω connect στο DMR, θέλω να κάνω connect εκεί ή δεν θέλω να κάνω τίποτα, θέλω να μιλάω μόνο εδώ. Υπάρχουν λοιπόν δουλειές, διεργασίες που κάνουν. Δεν ξέρω αν ποτέ τελειώσει αυτό το πράγμα γιατί ακούω κάτι rumors από τους Αμερικάνους που λένε κάθονται και τζάμπα ασχολούνται. Α, μισό λεπτό! Το πιο σημαντικό δεν έχω γράψει και στο slide. Εγώ με ένα νέο πάνω στην Θεσσαλονίκη ετοιμάζουμε αυτοί που είναι DMR και δεν το καταλάβουν. Code plug.
Τι είναι το code plug? Γιατί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Τζούλε Τάγκο που δεν θέλουν να ασχοληθούν. Θα φτιάξουμε λοιπόν code plug για όλα τα αντιστάρ μηχανήματα. Τα current τουλάχιστον. Λοιπόν, τα οποία θα αναρτηθούν στο site της RAG, της ΕΕΡΟ, όποιος θέλει να τα κατεβάζει, να τα βάζει στο μηχάνημά του και να παίζει κατευθείαν. Φτάσαμε και εκεί. Έτοιμη τροφή στο στόμα. Θα σε ρωτήσω κάτι που αποτελούν όταν μιλώσει. Συγχαρητήρια. Άψου. Ευχαριστώ πολύ. 100% είναι πολύ καλή στιγμή. Τι κάνει? 7% σαν πρωτόκολλο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, να ξέρεις. Τα D2A, το A2D, ναι, είναι πιο μοντέρνα αυτά. Όπως και το 9700 έχει το πιο καλό D2A και A2D πλέον. 900 με 9700 είναι καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. 700, ενώ πριν μου λέγει φαντάζει πιο καθαρά. Μάλλον ναι, μάλλον ναι. Μικρές διαφορές εννοείται. Ναι, είναι πολύ παλιό μηχάνημα το 700, γι' αυτό. Σε ευχαριστώ.